Τι ωραία που μυρίζει. Μυρίζει τυρινίνη. Κοίταξε όμως, λέει, τι κοιτάει έτσι. Άρα πήραμε φωτιά, λέει. Τυρινίνη. Γιάννη Γιαννούλη, τι γίνεται, ρε φίλε. Έλα, ρε, συμπαίχτη. Είχα περάσει, ξέρεις, την προηγούμενη Παρασκευή που δεν ήμουν εδώ, ήμουν, ξέρεις, είχα σύνδρομο στέρησης, έλεγα τι γίνεται. Γιατί δεν ήρθες. Καλύτερα τα λέμε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τριήμερο δεν φεύγω και πολύ από το ραδιόφωνο με τους άλλους στο Λονδίνο, να ξέρεις. Πρέπει να είμαι στους ελάχιστους που έμειναν πίσω. Οπότε λογικά και σήμερα εδώ θα ήμουν, να ξέρεις. Δεν αλλάζει αυτό. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν γυρίσει ακόμα. 9-9,5 ώρα φτάνουν από το Λονδίνο. Να ξέρεις. Έτσι, τρεις μέρες δεν φτάνανε. 2,5 μέρες μάλλον, όπως μου είπε ένας από αυτούς που είναι εκεί. Δεν είναι τρεις, λέει, είναι 2,5. Περνάνε. Δημοσιογράφοι. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και λέω πώς θα 2,5, αφού πήγες Τρίτη μεσημέρι και να Παρασκευή βράδυ. Ναι, αλλά λέει, φύγαμε, λέει, φεύγουμε μεσημέρι Αγγλίας, άρα δεν είναι τόσο. Α, ναι, δεν μετράει, είναι 2 ώρες πριν και ξεκινάει. Ναι. Τι γίνεται? Καλά, εσύ, πώς πολύ πασχετική Παρασκευή, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, παίζει η εθνικάρα μας. Παίζει η εθνικάρα και ταυτόχρονα παίζει και Παναθηναϊκός, έτσι, ωραία. Αυτά τα πετυχημένα που γίνονται από πέρσι. Τα γνωστά, τα τραγικά. Εδώ βλέπουμε σε πρώτο πλάνο τον προπονητή της Ελλάδος, τον Θανάση Κουρτόπουλο, ο οποίος δεν έχει ομάδα, δεν γίνονται αυτά. Γιατί, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά? Δεν γίνεται τώρα προπονητής με 1200 ευρώ το μήνα, δεν γίνεται. Το κυνηγάς αυτά τα 1200 ευρώ, έτσι? Φίλε, από τη στιγμή που το είδα, σοκαρίστηκα και πλέον δεν. Κυνηγάω την Ομοσπονδία, δεν υπάρχει. 8 στα 8 όμως, φίλε, και πάει για 9 στα 9. Εντάξει, αφού με τα λοιμά παίζουν. Με 1200 και τι να δώσω περισσότερα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Με 1200 και έχω περάσει. Σαν τον deal. Είναι καλός ο τραπεζίτης. Ο τραπεζίτης καλός είναι. Γιατί τι να παραδώσω, 15.000 το μήνα, δεν πειράζει, μια χαρά. Με θάρρο παίζουμε τη Σερβία, τι θα γίνει? Η Σερβία, ρε φίλε, ακόμα παίζει την πρόκριση. Εμείς έχουμε περάσει. Ναι. Εμείς οι Γερμανοί που παίζουμε τώρα έχουμε περάσει. Θα πάρουμε τα δεύτερα εμείς. Ναι. Αυτό, τα έκτα. Ναι. Το πιο πετυχημένο είναι, ναι, το οποίο το είχε πει ο Μεσίνα στην αρχή του σκηνικού. Ναι, το είχε αναφέρει. Ότι πολύ ωραία. Εγώ που είμαι στη θέση του προπονητή και ξεκινάω και παίζω προγραμματικά. Γιατί και δεν έχω τους NBAs, δεν έχω τους παίκτες της Ευρωλίγκα και πάω με την ομάδα μου στο μουντομπάσκετ. Ναι. Έτσι, παίρνουμε την πρόκληση. Πολύ ωραία. Και αυτούς που με πήγαν στο μουντομπάσκετ, τους πω, παιδιά, καλά τα πήγατε μέχρι εδώ, καθίστε στην άκρη. Ναι. Τώρα θα πάρω τους άλλους. Ναι. Το έφερε από την ωραία του προπονητή που έχει επίσης το ενδιαφέρον του. Όλοι το έχουν πει αυτό, όχι μόνο οι προπονητές. Εντάξει, επειδή το είπε και ο Μεσίνα, ο οποίος δεν είναι προπονητή. Όχι, είναι στην Ιταλία. Είναι στην. Νομίζω είναι στην Ιταλία και, έχει τον, και είναι βοηθός του Ποπόβιτς του. Ναι, στον Σαν Αντώνιος Σπέρς. Ναι, είναι στο NBA δηλαδή. Τώρα δηλαδή έχει έρθει εδώ πέρα για να παίξει προβληματικά. Έχει άδεια από το NBA. Για... Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Θα περίμενε γιατί ναι, ήταν γιατί σίγουρα ξέρω μέχρι κάποια φάση. Δεν ξέρω τώρα αν είναι. Ναι. Γιατί και εμένα λίγο μου κάνει εντύπωση το να είναι. Να πούμε ότι όσο ψάχνεις εσύ, ότι η Εθνική κερδίζει 62-54 τη Γερμανία. Ναι. Στην Πάτρα παίζουν. Mm-hmm. Γιατί είναι μικρό το γήπεδο εκεί πέρα και δεν. Δεν μπορούν να παίξουν στο ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς και η Εθνική και η Γερμανία έχουν περάσει. Από τα 12 εισιτήρια που παίρνονται από την Ευρώπη, ναι, τα 4 έχουν εξασφαλιστεί ήδη. Νομίζω, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία. Αν θυμάμαι καλά, είναι η Λιθουανία και η Τσεχία που έχουν καταφέρει ήδη και μαθηματικά να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην τελική φάση που γίνεται στην Κίνα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωραίο αυτό. Του 2019. Η Σερβία, ας πούμε, παίζουμε τη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, ή την Κυριακή. Η Σερβία, ας πούμε, ακόμα παίζει, δεν έχει ξεκαθαρίσει, ναι, η πρόκριση για τους Σέρβους που, εντάξει, okay, έχουν και αυτή μια μεγάλη, έτσι, δεξαμενή παικτών, αλλά αλλιώς είναι να παίζεις με τον Τεόντοσις, τον Μπογκδάνοβιτς και τον... Καλά, εντάξει, εννοείται. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό εδώ και 2 χρόνια γίνεται, δεν άλλαξε, άρα η FIBA ούτε τους νοιάζει. Η Ευρωλίγκα ούτε και αυτούς τους νοιάζει. Ο καθένας κάνει το δικό του. Στο το NBA άλλο, έτσι κι αλλιώς δεν ασχολείται. Το NBA δεν ούτε ασχολείται. Όχι, δεν τους νοιάζει. Απλά δεν ασχολείται καν με κάτι τέτοια. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός χάνει 59-51 στην Χίμκι. Mm-hmm. Τη στιγμή που οι συμπαίκτες τους παίζουν την εθνική ομάδα. Ναι. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Ξέρεις, το σκεφτόμουν, δηλαδή, εγώ τι θα έκανα. Αν είσαι ομάδα Ευρωλίγκα, ναι. Αν είσαι στο Παναθηναϊκό. Αν είμαι στο Παναθηναϊκό. Σου λέει ο Παναθηναϊκός, όχι φίλε, Γιαννούλη, δεν πας πουθενά. Παίζουμε με τη Χίμκι. Ναι. Δεν ξέρω. Τώρα, καλά, ήμουν σε ηλικία τώρα, συντριφυρή ηλικία. Καλά, δεν λέμε να είσαι 20 χρονών, λέμε να είσαι 27-28, που θα είχες δει και 5 πράγματα. Να σου πω κάτι, εμείς μεγαλώσαμε αλλιώς, δηλαδή... Μεγαλώσαμε με τον Παναγιώτη Γιαννάκη τώρα συμπαίχτη, mm-hmm, που φοράγε στολή.
Δηλαδή για να κάνει προπόνηση ο Γιαννάκη, 37 χρονών που ήταν στην ηλικία που τον πρόλαβα εγώ συμπαίχτη, δηλαδή το είδα με τα μάτια μου, εκεί το 94-95, φοράγε στολή. Τα λες φοράγε στολή, τι εννοείς? Επιγονατίδες, σαν το Ρόμποκοπ. Ναι, δηλαδή okay. Μέχρι να φορέσει τη φανέλα για προπόνηση και το σορτσάκι προπόνηση, φοράει κολάν, δεύτερο κολάν, επιστραγαλίδες, τέιπ από πάνω. Δηλαδή φοράγε στολή. Δηλαδή η προετοιμασία του μόνο για να βγει στην προπόνηση ήταν καμιά ώρα. Ναι, δηλαδή τραβάγαμε δύο, εμείς οι μικροί για να το ξέρει. Όταν έπαιρνε ένα κιλό ο Γιαννάκης, δύο-τρία μάλλον κιλά, όχι με ένα κιλό, δύο-τρία κιλά. Τον τραβάγαμε τα κολάν για να μπουν μέσα. Κατάλαβε δηλαδή. Και έβαζε εμά του μικρού μέρα και το ρετζιά τότε. Ναι. Λέω τώρα, βοηθήστε λίγο. Είχαμε προσαπευθεί το μάμα, ένα παππού εκεί πέρα που είναι 70 χρονών. Αλλά επειδή ήταν το γούρι αυτό, ξέρει, δεν αλλάζανε οι φροντιστέ του απευθέ. Τέλο πάντων, δεν φαντάζομαι ότι ήταν ο Γιαννάκης τώρα. Αλλά και από την άλλη, μετά προπονητή ο Γιαννάκη τώρα στο Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό ή σε μια ομάδα Ευρωλίγκα. Εντάξει, γενικά, επειδή είναι μια διαδικασία πρωτόγνωρη, δεν έχει ξαναγίνει κανένα λόγο ποτέ το να παίζουν οι εθνικέ ομάδε και ταυτόχρονα να παίζουν και κάποιε ομάδε, κάποιοι σύλλογοι. Οι δηλώσει των παιχτών και γενικότερα οι απόψει λίγο ποικίλουν. Δηλαδή, είναι κάποιοι οποίοι λένε ότι ναι, εγώ θέλω να παραπέξω στην εθνική, αλλά δεν μπορώ. Και είναι κάποιοι οποίοι λένε ότι αυτό το σκηνικό με τα παράθυρα είναι ένα καραγκιοζιλίκι. Ακριβώς. Κάπου στη μέση τώρα είναι η υπόθεση. Ναι, πάντα είναι. Πάντα είναι κάπου στη μέση. Εγώ νομίζω ότι. Εντάξει, με το NBA δεν νομίζω ότι μπορούσε να βρεθεί κάποια λύση σε αυτό το κομμάτι. Γιατί το NBA είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά στο κομμάτι της ενόησης με την Ευρωλίγκα. Ένα βήμα πίσω από την Ευρωλίγκα, αν γινόταν για τρεις εβδομάδες. Παλιά έτσι ήταν. Ναι. Δεν πέρναγες. Ναι. Απ' τη μία έχουν και δίκιο και η FIBA. Πότε θα σε δει η χώρα σου, η φύλαθλοι της χώρας σου, θα σε δουν να παίζεις? Ναι. Δεν έχει. Ναι, σωστά. Τι βγήκε σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, ο 8ος. Ναι. Θα παίξεις ένα προκριματικό τον Ιούνιο, άμα κερδίσεις πας στο παγκόσμιο. Δηλαδή, από τη μία έχουν και αυτοί δίκιο. Παλιότερα υπήρχε διακοπή Νοέμβριο. Και Φεβρουάριο. Παίζαμε δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο και τρία παιχνίδια τον Φεβρουάριο. Ή το αντίθετο, ναι, δύο, ναι, και τρία. Για να προκριθεί στο Ευρωμπάσκετ ή στο Παγκόσμιο, στην Ολυμπιάδα. Ναι. Και έχει και την ευκαιρία, γιατί παίζει ένα μέσα, ένα έξω, αυτό που γίνεται ακριβώς τώρα. Και έχει την ευκαιρία να σε δει η χώρα σου. Και πάντα παίζαμε σε πόλεις. Ναι, όχι στο ΆΚΑ, ας πούμε. Όχι στο ΆΚΑ. Ναι. Παίζαμε παντού. Έχουμε παίξει στην Ξάνθη τότε που έφυγε στο καινούργιο γήπεδο. Παίξαμε στη Λαμία. Παίξαμε, ξέρω εγώ, στη Χαλκίδα. Σε όλα αυτά τα γήπεδα, εδώ παίξαμε στον πύργο Ηλίας, του Βασιλακόπουλου του γήπεδο. Στον πύργο Ηλίας έχει γήπεδάρα. Από τότε έχει γεμίσει. Ναι. Εκεί έχουν δίκιο. Η FIBA, ας πούμε. Γιατί μόνο αυτό, σαν λόγος, μόνο αυτός υπάρχει. Και δεν μπορεί τώρα να βρούνε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες η Ευρωλίγκα κενό. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια είναι αυτό ακριβώς που λες εσύ, το ποιος την έχει πιο μεγάλη, και νομίζω ότι στη ζυγαριά, ας πούμε, της ευθύνης αυτής της κατάστασης, νομίζω το βάρος στην Ευρωλίγκα λίγο παραπάνω, γιατί όταν η Ευρωλίγκα κάνει, ας πούμε, μια φορά το μήνα αγωνιστική εβδομάδα με δύο παιχνίδια, πάει να πει ότι, ρε φίλε, μπορείς να κάνεις το καλεντάρι σου, να το φτιάξεις κάπως δύο φορές το χρόνο για να παίζουν οι παίχτες σου. Και να μην παίζουν οι εθνικές ομάδες και οι σύλλογοι την ίδια ώρα, και να παίζουν και οι καλοί, να το πω έτσι, αν είναι καλοί ή κακοί παίχτες στην καλή εθνική ομάδα. Να σου πω κάτι, πάντα είναι καλύτεροι. Ξέρω, εγώ είμαι διεθνής. Ξέρεις, είμαι διεθνής. Είμαι ο καλύτερος μέσα στους 12 καλύτερους στην Ελλάδα. Ξέρεις τι τιμή είναι αυτό. Ξέρεις τι είναι αφορά το εθνόσημο, τα μπλε με τα άσπρα. Ναι. Εντάξει, εδώ μιλάμε για. Το λέω τώρα για να τριχιάζω τώρα, που έχουν περάσει 20 χρόνια που έχω να φορέσω φανέλα της Εθνικής. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι. Ακόμα και σε ένα προκριματικό, έτσι. Που... σε φιλικό, προπόνηση. Ναι. Ξέρω πώς πηγαίνουν προπόνηση τις εθνικές ομάδες. Αλλά ξέρω εγώ τότε. Εγώ τον Δεδρινό, τον Μάικ τον Δεδρινό, εντάξει, που τον χάσαμε κιόλα πριν δύο χρόνια. Τον Κώστα τον Πετρόπουλο, εθνική ομάδα. Τον Ιωαννίδη, τον Ζούρο. Δηλαδή. Τον άλλο, τον Παναγιώτη του Γιαννάκη. Mm-hmm. Προπονητές τώρα. Τι νομίζεις, 1.200 ευρώ πέραν? Ναι, όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, αυτό το 1.200 ευρώ. Άμα θες να το δεις και λίγο μισογεμάτο το ποτήρι,
να το δεις έτσι λίγο. Έχει ανοίξει λίγο, ρε παιδί μου, έτσι, η προοπτική της Εθνικής με αυτό το σκηνικό. Πόσοι προπονητές μπάσκετ Έλληνες δουλεύουν στο εξωτερικό? Πολύ. Ελλάδα, μάλλον στην Ελλάδα, πόσους ξένους έχουμε? Τώρα ποιος έχουμε? Δύο. Οι δύο που έχουν λεφτά. Α, τρεις, βάζω και την ΑΕΚ μέσα γιατί έχει τον μπάνκι, ναι. Ναι, οι τρεις που έχουν λεφτά. Αυτοί οι τρεις. Αυτοί, δηλαδή, σε μια χώρα που ήταν 9-10 ήταν οι ξένοι. Θυμάσαι κάποιοι? Ναι. Θυμάσαι και μικρός. Ναι, ναι, το θυμάμαι όμως. Ήταν όλοι ξένοι οι προπονητές. Ναι. Τώρα κάνουμε εξαγωγή προπονητών. Έχουμε προπονητές. Και έχουμε έναν προπονητή τώρα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ όμως. Ο οποίος ήταν από τρίτος βοηθός, έγινε δεύτερος βοηθός. Εντάξει, δεν είναι και τόσο ταλεντάρα, μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι. Τι ταλεντάρα, όπου πάει, έχει φύγει. Από την άλλη, όμως δεν μπορείς να του πεις ότι κάτι από τη στιγμή που η ομάδα έχει πετύχει το στόχο. Πόσα λεφτά θες τώρα, τον είπαν εδώ πέρα, λέει, για να μην με διώξετε, πόσα λεφτά μου δίνετε. Ναι, ρε, μαζί σου, απλά ξέρεις τι λέω για τον Σκουρτόπουλο, τον οποίο τον άνθρωπο δεν τον ξέρω καν, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Απλά. Δεν έχω επαφές μαζί του. Και δεν λέω για την αξία του. Ναι, ναι. Η αξία του, είσαι προπονητής εθνική ομάδα. Λέει, ναι, πάμε, η δουλειά του μιλάμε με τον Ιτούδη. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι εύκολη. Ναι, η δουλειά, πες τον Ιτούδη. Δεν... Λέει, θέλω να μιλήσαμε, λέει με τον Ιτούδη. Ναι. Τι μίλησε με τον Ιτούδη? Ξέρεις, δεν τον είπανε. Εθνόσημο, τώρα έχει παίξει ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, να μου πάρει ευρωπαϊκά. Να πας να παίξεις, να το πεις τώρα αυτό, σε προπονητή σαν τον Ιτούδη, σαν τον Μπαρτζόκα, σαν τον Μπεδουλάκη, ξέρω εγώ, αυτούς που έχουν παίκτες καλύτερους. Ναι. Αλλά αυτό είναι τώρα, ήταν τα οικονομικά. Για σκεπές, παιδιά, σαν ομοσπονδία, τα οικονομικά μας είναι αυτά. Τέλος. Ούτε γκρινς, ξέρεις τι, με νευριάζει, ότι δεν βγαίνουν να πούνε πράγματα. Αυτό το κρύψο, να μην ξέρει ο κόσμος τίποτα, κρυφά όλα. Δηλαδή, ναι. Και τώρα βγήκε ο Ντάκουρης, ζωστός τον Ντάκουρη. Ναι. Τον έχει πιάσει αυτό μια μούρλα, γιατί πήρε τηλέφωνο και ρωτούσε κάτι πράγματα και δεν του δίνανε απάντηση, γιατί τον κοροϊδεύανε. Πρώην παίκτης είναι αυτός. Έχει παίξει νομίζω Πανελλήνων και Ολυμπιακό. Και δεν ήταν και ένα από τα 50, λίγα 50, αντίθετα 60... ψηφοδέλτια στην ΕΟΚ. Την τελευταία φορά ή όχι, κάνω λάθος. Αυτός είναι παίκτης, παιδί μου, ήταν αθλητής. Και κάπου τώρα έχει μπλεχτεί με την πολιτική και αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνει από πολιτικό ή το κάνει γιατί ξαφνικά αγάπησε την δικαιοσύνη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και εμένα με πήρε τηλέφωνο, πάμε άτιμο το λέω. Ναι, μου λέει και τον ξέρω. Okay. Και μου λέει, θα δεις τι θα τους κάνω. Λέω, αδερφέ, τι να τους κάνεις? Λέω, δεν χρειάζεται να τους κάνεις τίποτα. Λέει, πήρα τηλέφωνο και ζήτησα να μου πούνε 5 πράγματα, τα οποία πρέπει απάνω στη διαφάνεια, στη διάβεια, όπως το λένε αυτό, να φαίνεται. Mm-hmm. Α, λέω, τώρα, στη διάβεια, ναι, λέω. Μου λέει, δεν φαίνεται τίποτα. Ωραία, και εγώ τι θες να κάνω, μεγάλο, του λέω. Και ξαφνικά... Αυτό τώρα έχει κάνει 2-3 χρόνια τώρα που μου το έχει πει. Και έχει ξεκινήσει αυτός έναν αγώνα με 4-5 άτομα έτσι που το βοηθάνε και έχει βγάλει στο φως όλα αυτά που πρέπει να ξέραμε. Το τελευταίο καιρό έχουν γίνει διάφορα γνωστά μέσα από αυτή τη διαδικασία την οποία λέει ο Γιάννης. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι δουλεύουν 50 άτομα σε μια ομοσπονδία. Ή δεν χρειάζονται 50 άτομα? Το καλοκαίρι που έρχεται, με πρόκριση στο μοντομπάσκετ και με όλο το θέμα του ντοκούμπο, θα γελάσουμε πολύ. Βέβαια. Θα γελάσουμε πολύ. Γιατί αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ομοσπονδία που λες, υπάρχει ένα προϊόν που λέγεται Γιάννης Αντετοκούμπο, το οποίο είναι πολύ πιο πάνω από τον έλεγχό μας. Δηλαδή, ο Αντετοκούμπο, φίλε, είναι superstar του NBA πλέον. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ελέγξει. Ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στον κόσμο σήμερα. Ωραία. Πολύ... Ο Σούπερμαν που τον είπε ο Σακίλ Ονίλ. Σήμερα το είπε έτσι, και ο Σούπερμαν. Λίγο και μετά. Ναι, και αυτό. Σπουδαίο, και το καλοκαίρι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, εφόσον είναι υγιής το παιδί, θα πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας στο μουντομπάσκετ. Γιατί το NBA για προολυμπιακά και τέτοια δεν πολύ ασχολείται. Για το μουντομπάσκετ του δώσει το OK να πάει η Milwaukee Bucks. Ωραία. Και εκεί γιατί θα γελάσουν πολύ με αυτά που γίνονται. Κοίταξε, θα πάει. Θα πάει, ναι, το στο ξέρω, λέω θα πάει. Εγώ, θα πάει. Σαν, θα πάει. Και είμαι σίγουρος θέλει πάρα πολύ να πάει. Θέλει να... τι έκανε το παλικάρι αυτό. Έφαγε in your face ο Μπουρούσης από τον Θέρμαν, πώς το λένε αυτόν. Το παλικάρι αυτό, μπράβο. Μισό λεπτό να δούμε ένα όπου μέσα στα μούτρα. Δεν τον λυπήθηκε καθόλου. Disrespect ήταν αυτό Γιάννη Γιαννούλη στον Γιάννη Μπουρούση. In your τώρα, face. Τώρα κάπου... Τώρα μπορούσε κάποιοι. Τώρα κάπου συμπατριώτη, νομίζω κάπου σε κάποια φάση. Θα κάνει ένα φάουλ τώρα έτσι χωρίς λόγο.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πες για να πάμε στην Κίνα, το πρώτο. Ναι, θα πάει στην Κίνα, γιατί πρώτον η αγορά της Κίνας είναι η νούμερο ένα αγορά της Αμερική, του NBA. Mm-hmm. Δεν είναι η Αμερική, είναι η Κίνα. Mm-hmm. Επειδή θα γίνουν πάρα πολλά γκάλα εκεί πέρα με Γιάο Μινγκ και με τέτοια, πρέπει να είναι ο Αντετοκούμπο, δηλαδή ο καλύτερος παίκτης εκτός Dream Team, που θα κατεβάσουν, ποιους θα κατεβάσουν, άμα κατέβουν. Φαντάζεται το δεύτερο μεγαλύτερο όνομα μετά την Dream Team. Η αγορά, ναι. Σε αυτό το Mundo Basket θα είναι ο Αντετοκούμπο. Συμφωνώ. Δεν είναι άλλος. Έτσι. Άρα, πρώτον έπρεπε να έχει πάει 10 φορές ήδη ο Σκουρτόπουλος και η μάνατζερ βοηθείο ήδη όλοι στο Μιλγόκι. Τώρα πρέπει να είχαν νοικιάσει σπίτι και κάπου να μένουν απ' έξω. Κάπου είχα διαβάσει ότι. Ναι. Κάτω το όνομα του Σκουρτόπουλου. Άντε, λοιπόν, κάτσε πάνω στο διάλογο και θα επιστρέψουμε γιατί είναι παρά 25. Να τα πούμε λίγο τώρα για τον Σκουρτόπουλο και για τον Αντετοκούμπο, γιατί κάτι είχα διαβάσει πρόσφατα. Δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, απλά θα το αναφέρω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα, ναι, και επιστρέφουμε σε λίγο. FM και ενώ το μήνυμά στο 54526 και στα δικά μας όλα τα social media. Εδώ είμαστε. Ναι, θα πούμε μετά. Μπασκετική κουβέντα, έτσι. Μπασκετική. Εδώ μας επιστρέφουμε. Ντουέτο με Γιάννη Γιαννούλη και Νίκο Μοσχοβίτη σήμερα εδώ, γιατί οι Londoners δεν έχουν γυρίσει ακόμα. Σε λίγο θα προσγειωθούν στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε και μια ανακοίνωση ότι μόλις ανακοίνωσε ο Κολοσσός Ρόδο τον Κώστα το Φλεβαράκι. Α, τον ανακοίνωσε κιόλας, έτσι. Ναι, τώρα αυτό που το λέγαμε στο διάλειμμα. Ναι, ναι. Ο coach F αδικείται. Τελευταία δουλειά στην Ελλάδα ήταν στα Τρίκαλα, ε. Ναι. Πρόπερση, αν θυμάμαι καλά. Πολύ μπασκετικός. Δηλαδή μπορεί να κάθεις να μιλάς μαζί του για μπάσκετ. Για τεχνικά πράγματα δηλαδή, για στήσιμο ομάδας, για όλα. Και ο Κώστας Λεβαράκης έφυγε κάθε καλοκαίρι σχεδόν στην Αμερική. Έτσι, δηλαδή δεν και τώρα το... ήταν, πριν 20 μέρες γύρισε. Δεν το έχει αφήσει, δηλαδή πραγματικά επιμορφώνεται και το ψάχνει και τρέχει και όλα αυτά. Και ένας από τους πρώτους βγήκε έξω, φίλε. Ναι, ήταν, χάθηκε καφές, ναι, τρελοκαφές, ναι, παοξίδικος καφές. Ναι. Με Γιάννη Σφερόπουλο, Κώστα Φλεβαράκη. Ναι. Περιμέναμε το Φλεβαράκη να γυρίσει Τρίτη, Τετάρτη. Ναι. Ο ένας έφυγε, πήγε στο Τελαβίβ και ο άλλος πήγε στη Ρόδο. Που μιλάμε ότι λέω αύριο γυρνάει, γιατί μίλησα από το Σφερόπουλο, το Γιάννη του λέω αύριο γυρνάει ο coach F. Ναι. Έτσι τον φωνάζω. Ο coach F. Μου λέει, ωραία, λέει, άστο μια μέρα jet lag και αυτά, γιατί έλειπε και μια 23 μέρες, θα πίναμε καφέ. Οι τρεις μας, δηλαδή, τώρα καφές, παοξίδικος. Κάτσε λίγο, ο Σφερόπουλος... Ήταν βοηθός του Φλεβαράκη. Ήταν βοηθός του Φλεβαράκη, σωστά. Ο Φλεβαράκης ήταν αρχικά βοηθός του... Σερφ. Του Σερφ και μετά, περίμενε, μετά... Ο Φλεβαράκης ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν στα εφηβικά, παιδικό, ναι, εφηβικά. Ακαδημίες, κάτι τέτοιο ήτανε. Μετά από κάνα δύο χρόνια που ήμουν εγώ στην αντρική ομάδα, το 97, κάπου εκεί ήρθε, σαν τρίτος βοηθός του Σερφ, του Σβίκα. Ναι. Αμέσως ανέλαβε κατευθείαν δεύτερος assistant coach, δηλαδή βοηθός κατευθείαν. Και χρειαζόμασταν τρίτον. Ναι. Και έτσι ήρθε ο Γιάννης Σφερόπουλος, ναι, που ήταν στην Καλαμαριά, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δηλαδή ένα χρόνο ήταν ο Φλεβαράκης και μετά ήρθε και ο coach Σφερόπουλος. Πρέπει να ήταν 4 χρόνια. Βγαίναμε Ευρωλίγκα, πέραν έναν άλλον προπονητή. Σωστά. Το... Έφυγε ο προπονητής. Φεβρουάριο, ναι, Μάρτιο έφυγε ο προπονητής. Ήταν ο Φλεβαράκης. Ανάλαβαν οι ίδιοι. Σωστά. Ξανά αυτοί. Σωστά. Ξανά πέραν ξένο προπονητή, ναι, άλλον προπονητή. Ναι. Εντάξει. Τους είχαμε η τριάδα εμείς. Λέγαμε μην ανησυχείς γιατί και σε μένα πέραν έναν ψηλό, πέραν Αμερικάνο. Ναι. Ο οποίος κάποια φάση τον τρώγαμε σιγά σιγά. Το Μάιο εμείς παίζαμε, οι τρεις μας. Ναι. Μάλιστα, οπότε ο καφές δεν έγινε ποτέ, γιατί ρε φίλε, τι να κάνουμε, έτσι τα φέρνει η ζωή. Έτσι τα φέρνει, εντάξει, ένας και πήγε στη Μακάμπη, τώρα ο Κώστας πήγε στο Κολοσσό, να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Το Κώστας, πώς το βλέπεις στη Μακάμπη, φίλε? Να σου πω κάτι, δεν μου κολλάει. Ούτε και εμένα. Μπασκετικά. Ούτε και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι, είναι πιο στάνταρ, δηλαδή θέλει κάθε σύστημα να περνάει από αυτόν, δηλαδή που όπως βλέπουμε οι φίλοι τώρα το 1, το 2, το 5, το 5 down, το 3 down, τη μπουνιά, αυτά όλα τα σημάδια που κάνουμε, θέλει να τα δίνει ο Σφερόπουλος για να έχει την ευθύνη, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή λέει το playmaker 80% είμαι εγώ και 20% είναι η δικιά σου η φαντασία, ρε παιδί μου, κατάλαβες, δηλαδή εσύ πώς το βλέπεις. Ναι. Κάτι που άλλοι προπονητές είναι 50-50.
Όχι, δεν υπάρχουν. Οι προπονητές είναι 100-0 ή ο παίκτης δεν ακούει καν τον προπονητή. Okay. Έτσι είναι. Okay. Πολλοί προπονητές θέλουν τους παίκτες να παίρνουν. Μισό που σε διακόπτω, 92-84 η Ελλάδα τη Γερμανία. 9 στα 9 ο Γιάννης Κουρτόπουλος φύγει το 1.200 ευρώ. Θανάση το λένε. Γιάννης Κουρτόπουλος είπα. Ναι. Γιάννη, ο Θανάσης Κουρτόπουλος με τα 1.200 ευρώ 9 στα 9. Ήταν για τον Παναθηναϊκό στη Χίμκι, τίποτα το καινούριο για τον Παναθηναϊκό. Ναι, ο άλλος... Η Χίμκι χωρίς το Σβέντ. Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας δεν στρίβει με τίποτα. Δεν είχε τον Παπαπέτρου σήμερα. Οκ. Okay. Αλλά και πάλι. Το τριάρι του αιώνα. Και πάλι δεν, η εικόνα του συνεχίζεται εκτός έδρας να είναι πολύ προβληματική στην Ευρωλίγκα. Ο Μπαρτζόκας, μόλις αγκάλιασε τον Λοντζέσκι, ήταν ο οποίος αυτός τον έφερε. Ναι, ναι. Τον βρήκε και από το Βέλγιο που ήταν για τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, για συνέχεια για τον Σφαιρόπουλο και τη Μακάβη που λέγαμε. Όχι, σε όλα για τους προπονητές που διαλέγουν, που δεν τους ακούνε. Οι μερικοί παίχτες και άλλοι που υπερακούνε. Εντάξει. Καλά, να σου πω λίγο κάτι. Η Μακάμπι είναι τώρα ομάδα του λαού. Είναι εκείνη διασκέδαση για αυτούς. Εκεί είναι η Μακάμπι κερδίζει και όλοι οι άλλοι, όπως έλεγε ο Δωμάς. Κοίταξε, η Μακάμπι, ας πούμε, σε αυτό το ρόστερ που έχει τώρα στην Ευρωλίγκα, έχει 9 Αμερικανούς, 10. Τους παντρεύουν με κορίτσια και πέρα από Ισραήλ γίνονται. Πιτσιρίκο Ισραηλινό, το Ζούσμαν που είναι όντως ενδιαφέρον project, ας πούμε, για το Ισραήλ, οκ. Okay. Και όλο το ρόστερ είναι παίχτες. Πάντα ήταν έτσι. Ναι, απλά τώρα ο Σπάχη είχε κάνει μια ομάδα που είχε πολύ, ρε παιδί μου, το ελεύθερο παιχνίδι. Πήρε το Γουίλμπεκιν που έκανε παπάδες στην Ταρουσάφακα, που είναι παίχτης ο οποίος του δίνει την μπάλα και παίζει. Τι να του πει στο Γουίλμπεκιν, πού να το βάλει. Ο Λάκφορντ του Παναθηναϊκού έπρεπε να παίζει τη Μακάμπι. Ναι. Σε αυτή την ηλικία. Ναι. Τώρα που είναι μεγάλος, που θέλει τα σουτάκια του και θα σε πάρει και 4-5 παιχνίδια εκτός έδρας. Ναι. Μέσα στην έδρα του θα είναι καλός. Δηλαδή στη Μακάμπι έπρεπε να πάει, ναι, ο Λάκφορντ, όχι στον Παναθηναϊκό. Εγώ νομίζω ο Φερόπουλος σιγά σιγά θα την κάνει την ομάδα, θα τη φτάσει κοντά σε αυτό που θέλει. Ναι. Στο δικό του τρόπο παιχνιδιού, αλλά πούμε, δεν νομίζω θα δούμε τη Μακάμπι να παίζει το μπάσκετ Ολυμπιακός, ας πούμε, πέρσι. Ποτέ. Έτσι, δεν νομίζω. Καταρχάς δεν έχει τους παίχτες για να παίξει κάτι τέτοιο, νομίζω. Δεν θέλουν και οι παίχτες. Ναι. Να σου πω κάτι, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Είναι και δίκοπο μαχαίρι τώρα. Δηλαδή, παιδιά, ωραία άμυνα, ναι, εντάξει. Η άμυνα και αυτά, άμα δίνει πολύ ενέργεια στην άμυνα, δεν είσαι καλό στην επίθεση. Και σε ομάδα με Αμερικάνους που τους αρέσουν τα καρφώματα, ας το πω έτσι τόσο απλά, το τρέξιμο, το φανταζί, το παιχνίδι, τις ασίστ, τις ωραίες, δεν τους νοιάζει η άμυνα. Λέει, εμείς θα γεμίζουμε το γήπεδο, είναι αυτό. Η Μακάμπι, άμα φτάσει στο Final Four, είναι super wow. Το πήρε και 4-5 φορές, με εκείνες τις υπερομάδες που είχε εκείνη την τριετία, ρε παιδί μου, ήταν πω πω Παναγία. Ούτε απ' έξω μπορεί να μπει. Ναι. Εντάξει, πλέον έχει αλλάξει αυτό. Χθες, ας πούμε, που κέρδισε την Bayern. Αλλά, συγγνώμη, είσαι ποιον έχει προπονητή. Τον Πίνι Γκέρσον. Τον Πίνι Γκέρσον, αφού. Έχει playmaker το Σάρα, το Γιασικεβίτσιο. Μασέ ο Μπαστόν που του πετούσε την μπάλα. Ο Μπαστόν. Που πετιόταν θα τη ζητήσει. Που έλεγε δύο τετράφυλλα τη μέρα, όπω με έλεγε ο κόμματο. Ο κόμματο πήρε Ευρωλίγα. Ο κόμματο. Ο Σόφο. Όχι, ο Σόφο πιο μετά ήταν, εντάξει. Με μπλάτ ήταν, δεν ήταν. Αλλά εντάξει, ήταν θέμα ωραίο. Ξέρεις, και στη Μακάμπι ήταν ωραία, γιατί όποτε την πηγαίναμε είχε ζέστη. Μπορεί να έχει λίγο κατηφόρα το γήπεδο. Γιάννη, εσύ λες ότι ο προπονητής προσαρμόζεται στην ομάδα που έχει ή η ομάδα προσαρμόζεται στον προπονητή που έχει σε τέτοιες καταστάσεις? Όλοι λένε μισό-μισό πάει. Δεν γίνεται όμως ποτέ αυτό. Δηλαδή, τώρα ο Σφαιρόπουλος που πήγε, θα τον είπανε, ξέρει την ομάδα εννοείται. Σφαιρόπουλος, ξέρεις που πας? Ναι, ξέρω. Εγώ αυτό το στυλ θα πάω να περάσω τη δικιά μου τη φιλοσοφία. Θέλω 1-2 μήνες μέχρι να την καταλάβουν, μέχρι να κάνουν. Άμα κερδίζει, όλα καλά. Σωστά. Αυτό είναι που μετράει. Σωστά. Τώρα θα αλλάξει φιλοσοφία. Δεν αλλάζει φιλοσοφία. Απλώς παίρνουν σε μια ρέγουλα. Θα τους βγάλει τώρα 4-5 άλλα συστήματα. Θα κρατήσει 3-4 καλά από τα οποία που βγαίνουν, που του αρέσει και στους παίκτες. Θα αφαιρέσει αυτά που δεν πολύ παίζανε, θα βάλει αυτό στις καινούρια δικά του, θα αλλάξει την άμυνα από έτσι πως παίζουν heads out, λέγεται αυτό, που βγαίνουν πολύ ψηλά, υψηλή στο, θα τους πει περιμένετε μέσα. Δηλαδή θα κάνει τώρα 3-4 τρίκ μικρά, αλλαγές, τις οποίες είναι υποχρεωμένος μέσα στη χρονιά να τα κάνεις όλα αυτά, γιατί υπάρχει και το scouting. Φυσικά, και νομίζω ότι πλέον, ρε φίλες, όπως είναι η χρονιά, και με τα πάρα πολλά παιχνίδια δεν μπορείς να πηγαίνεις με ένα πακέτο συστημάτων από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί θα σε διαβάσει ο άλλος, έτσι. Στην πορεία βάζεις άλλα πράγματα.
Τώρα στο ημίχρονο σε διαβάζουν. Ναι. Στο ημίχρονο πριν πας μέσα έρχονται email με όλα τα συστήματα και με αυτά που λέει ο Κόλκας στο ποδόσφαιρο γίνονται στο μπάσκετ εδώ και 5 χρόνια. Ναι. Από τότε που υπάρχει WiFi μέσα στα γήπεδα γίνονται αυτά. Ναι. Εντάξει, έκανε την πρώτη του νίκη στην Ευρωλίγκα χθες ο Σφερόπουλος στην Μακάμπι, νίκησε εύκολα την Μπάγερν. Είχε και δύο εκτός έδρας, όχι εκτός έδρας, ένα εκτός έδρας κατευθείαν με την Εφές. Είχε Εφές και, και Φενέρ. Ναι, Εφές και Φενέρ, οπότε εντάξει δεν ήταν και τόσο το πρόγραμμα. Έτσι, είχε δύο καλές ομάδες, η Εφές φέτος είναι πολύ καλή. Ναι. Τα πηγαίνει αρκετά καλά και η Φενέρ εντάξει, έχει μια ήττα μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα. Χθες έκανε την πρώτη του νίκη λοιπόν με την Μπάγερν. Στο 16, στο Maccabi Bayern, τα rebound ήτανε 16-2. Τα rebound? Όχι. Δύο rebound είχε πάρει η Bayern στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Και πήρε το πρώτο της αμυντικό rebound στο 16. Εντάξει. Ξέρεις, η άμυνα, κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Την επίθεση την αγοράζεις. Ναι. Την άμυνα... Όντως. Την άμυνα είναι η μαγιά του προπονητή να τη φτιάξει, να τη χτίσει. Είναι 100% του προπονητή. Ναι. Δηλαδή ο προπονητής, όποτε πάει και το λέω και στους νέους προπονητές, στους όσοι μας ακούνε και οτιδήποτε, που μας ακούνε αρκετοί προπονητές, γεια σας coaches, είστε τυχεροί που δεν με είχατε παίχτη, γιατί πάντα είχα απορίες, είναι η μαγιά του η άμυνα. Πρέπει δηλαδή να μάθουνε. Όχι να μάθουν να λένε ότι η ομάδα μου παίζει τη δικιά μου την άμυνα. Την επίθεση την αγοράζεις, φίλε. Πολύ απλά. Όσα λεφτά έχεις budget, τα αγοράζεις. Τα λεφτά του budget σου είναι για την επίθεση. Ναι. Από την Ευρωλίγκα, Α1, Γ τοπικό. Ναι. Έτσι είναι. Όποιον παίχτη παίρνεις, λες στατιστικά επίθεσης. Δεν λες στατιστικά άμυνας. Πάμε πάρεις ένα παίχτη για τον πεις, κάνει δυνάμεις κλέψιμο. Σου πει πόσους πόντους βάζεις μέσω όρο. Πες πόσους έβαζε. Ναι. Έβαζε 18. Ήταν 50% ευστοχία ή 20%. Άρα σούτρε 20 σούτ για να βάλει 20 πόντους και καταστρέφει την ομάδα. Δηλαδή, έτσι κάνει. Δεν λες, έχει 1,5 κλέψιμο. Παίζει καλά overplay. Ποιος ο καλύτερος overplay παίχτης που έπαιζε στην Ευρώπη τη δεκαετία του 2000, παιδί μου. Overplay παίχτης. Ναι, άμυνα. Αμυντικός παίχτης, ο καλύτερος που έπαιζε overplay σε όλη την Ευρώπη. Από το 2000 μέχρι το 2010, ξέρω. Overplay. Δεν το έχω. Γιώργος Καλαϊτζής. Ναι, ρε φίλε, ήταν σκύλι του πολέμου. Άμυνα, ήταν overplay, σκύλι. Δηλαδή άμα δεν. Ήταν σκύλι. Έκανε καριέρα με αυτό το πράγμα. Ναι. Μα γι' αυτό έπαιζε, ρε φίλε, γι' αυτό το Σιγάλας πιο πριν. Ο Σιγάλας πιο πριν ήταν ο αμυντικός. Δηλαδή, ναι. Εμείς μάθαμε. Υπάρχει στην πεντάδα κάποιος ειδικά αμυντικός. Δηλαδή ήταν ο Σιγάλας στον Ολυμπιακό. Όχι, ναι. Στον Άρη ήταν σκόρερ. Ήταν να το παίξει σκόρερ στον Άρη. Ήταν στον Άρη, είχαν περάσει λίγο τα χρόνια, ρε φίλε. Δεν ήταν στον ΠΑΟΚ. Στα πολύ καλά του. Ναι, χρόνια. Αλλά σου λέω ότι η μοναδική παίκτη που έχω ακούσει εγώ αμυντικού, δηλαδή παίζει πέντα και ξέρει ποιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σάντο. Ούτε που τον θυμάμαι. Αυτό ήρθε και έπαιξε και στη Δάφνη. Ο οποίο έχω ρουφιανιά καλή. Όταν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε προπονητή το Σκαριόλο. Ναι. Όπα. Σκαριόλο από τότε ήταν προπονητής, Ναι. Άμα δεις το Σάντος, αν το βρεις έτσι φωτογραφία, τετράγωνο, τριάρι, δηλαδή μάρκαρε ο Σιγάλας στο Σάντος και βάζανε από 0,0 πόντους. Τελείωνε ο αγώνας. Ναι. Μόλις έχει χωρίσει αυτός και ο Σκαριόλο όταν πήγε έπιασε γκόμενα τη γυναίκα του. Ωραία. Έπαιξαν ένα χρόνο. Ναι. Υπήρξανε. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος που να ξέρει ότι ήταν η γυναίκα. Το έμαθε μετά. Δηλαδή, μπορεί να το έμαθε από 10 μέρες, μια εβδομάδα. Γιατί είναι γνωστό, Γιάννη μου, ότι ο κερατάς θα μαθαίνει τελευταίος. Είναι... Όχι, ο Σκαριόλο δεν ήξερε ότι ήταν. Α, δεν ήξερε ο Σκαριόλο ότι είναι. Ο Σκαριόλο Ιταλός. Ναι. Στην Ισπανία τώρα, εντάξει, Ισπανικά, Ιταλικά, ναι, ξέρουν. Μαλλιά. Είναι άλλη γλώσσα, αδερφέ, δεν είναι η ίδια. Ναι. Μέχρι να μάθει, μέχρι να τον πούνε, δεν τον είπανε και έτσι. Ναι. Και πήγε για φαγητό και δεν την είπε πού θα πάνε. Και την πάει στο τραπέζι τη ομάδα. Ωραία.
Ωραία, φίλε, αυτό είναι τέτοιο. Για σύριαλ είναι αυτό το σκηνικό. Ναι, σοκ εκεί πέρα. Ναι. Ξέρετε ποιο μου το είπε. Ο Μοράλες. Ο Αντώνιο Μοράλες. Ο Αντώνιο Μοράλες. Ωραία, ωραία. Ο οποίο είναι παντρεμένο και είναι κολλητό με τον Σάντος. Και, δηλαδή ήταν συμπαίκτη. Έπειτα τη άλλο. Ναι, 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 ναι. Ο Μοράλες. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα αυτά. Και έντεξε ένα χρόνο και έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτη. Τώρα έχει πάρει άλλου Ευρωλίγκε τέτοια πρωταθλήματα και πήγε και έπαιξε στη Δάφνη. Στη Δάφνη έπαιζε άμυνα. Ναι, ναι. Που ναι. Δύο Αμερικανοί βάζανε 60 πόντους και. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία πράγματα αυτά. Ναι, αυτά, ναι. Αυτά θέλουμε όπως ένα γεριά. Ναι, εντάξει. Ναι, τώρα να είδες. Που μπορούν να υποθούν έτσι, γιατί κάποια μπορεί να έχουν γίνει πριν χρόνια, ναι, μπορεί ναι, να έχουν γίνει πιο πρόσφατα, αλλά δεν μπορούν να υποθούν. Και πήγα και το ρώτησα εγώ. Τον είχα προπονητή στη Μάλαγα, ναι. Η οποία είναι μια κούκλα, ξέρεις. Δηλαδή, τώρα μια ωραία, όμορφη γυναίκα. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, δεν μέτρωγε. Ναι. Μόλις με παίρνει ο Σκαριόλο και μου λέει «Hello Yannis, Μάλαγα». Τι Μάλαγκα, τι λέει αυτό τώρα. Εγώ έπαιζα στον Πανιόνι τότε. Ξέρεις, και παίρνω μεταγραφή, πάω στη Μάλαγα. Πρώτο πράγμα, πρέπει να δω την γυναίκα. Ναι, ναι, γίνεται, ναι, σωστά. Μάλιστα, ωραίες αυτά, εντάξει, ιστορίες. Μάλιστα. Να πούμε ότι τρέχω ένα διαγωνισμό, τώρα που το θυμήθηκα, εκεί στο gpavlapoint.gr. Τη φανέλα του Πρίοβιτς, πήγα εγώ και πήρα υπογραφή. Οπότε μπορείτε να μπείτε στη σελίδα στο Facebook στο gpoint.gr. Θα μπείτε στο διαγωνισμό για όσους φίλους ενδιαφέρονται. Κάντε εκεί πέρα ένα like, κάντε και μια κοινοποίηση της σελίδας και μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί. Έτσι. Και δεν θα γίνει βαβά η... Ναι, και η φανέλα υπάρχει, να η ξέρετε. Φανέλα, δεν είναι υπογεγραμμένη. Την φωτογραφία, ρε, μπροστά και, ναι. Και με υπογραφή. Πήγα εγώ στον Πρίγιο. Καλά, άλλο γι' αυτό. Λέω, Πρίγιοβιτς. Σας πήγα έτσι λίγο καρφωτά. Ναι. Μην μου πει δεν έχω, δεν μπορώ. Πιστεύω να είχε τη δέουσα προσοχή απέναντι σου ότι εσύ είσαι ο θρύλος του ΠΑΟΚ και όχι ο προηγούμενος. Δεν τον είπανε μετά γιατί είδα πως με κοίταξε. Πήγε κάποιος και τον είπε. Ναι. Α, οκ. Okay. Ναι, γιατί πήγα έτσι από. Στη λίγο, ζούλα θα λέγαμε. Στη ζούλα, ναι, ναι. Ακριβώς έτσι. Okay. Όχι στη ζούλα, να τον τρομάξω ήθελα. Ναι. Γιατί ξέρεις το δικό μου το αστείο. Ναι. Είναι ότι πάω και χτυπάω, ξέρεις, την πλάτη από κάποιον, γυρνάει και βλέπει το στήθος μου. και μετά ξέρεις το κεφάλι και κάνει πα, μέχρι να ανέβει απάνω, λέει «Ω, πιτσκου, πιτσκου». Ναι. Και το λέω, βάλε μια υπογραφή εδώ πέρα, autograph please. Και να... Κατάλαβα, μου λέει έπρεπε να πάρει την άλλη τη φανέλα που φαίνεται με αφιέρωση. Δεν πειράζει, ναι, ναι. Λέω, άσε, καλή είναι και αυτή. Για να το συζητήσουμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Είπαμε η Εθνική 92-84 τη Γερμανία, 9-9 κίνητρο βαθμολογικό. Πλην τη πρωτιά δεν υπήρχε. Έτσι και η Ελλάδα και η Γερμανία έχουν εξασφαλίσει την παρουσία του στην τελική φάση τη Κίνα. Τέσσερις παίχτες από Θεσσαλονίκη, ο Αθηναίου, ο Μποχορίδης, ο Χρυσικόπουλος και ο Κόνιαρης. Ο Αθηναίου έκανε καλή εμφάνιση για 10 πόντους και 6 assist. Ο Λίνος που βλέπω τώρα στην ΕΡΤ2 σήμερα έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Κέντρο. Ο Χρυσικόπουλος δεν είχε ξαναπέξει με την Εθνική Κέντρο. Ναι. Μπορεί σήμερα, ναι. Α, τον είχε ξανακαλέσει, αλλά δεν τον είχε δει. Δεν είχε χτυπήσει τον νόμο τότε και δεν έπαιξε. Ο Χρυσικόπουλος έπαιξε κυρίως από το μέχρι, έκανε 3 φάουλ, στο δεύτερο έπαιξε λίγο. Έβαλε, το μάτωσε. Έβαλε 5 πόντους, ναι, αλλά έκανε γρήγορα φάουλ και δεν μπορούσε να παίξει περισσότερο στο δεύτερο. Έμπρεπε να φάει τον Μπουγέλο τώρα μέσα στα αποδυτήρια. Για λίγο και ο Κόνιαρης, για λίγο και ο Μποχορίδης. Από τις ομάδες της πόλης, τέλος πάντων στην εθνική ομάδα. 92-84, 9-9, προχωράει. Παιχνίδι επόμενο με τη Σερβία, αν θυμάμαι καλά, τη Δευτέρα. Του είχα λάθος και είναι την Κυριακή. Κυριακή, Κυριακή νομίζω. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα, έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε ντουέτο, πάμε μέχρι και τις 10. Για όσοι ανησυχείτε για τον συνάδελφο ο οποίος δεν είναι εδώ, να ξέρετε προσγειώθηκε η ομάδα και η ομάδα των δημοσιογράφων προσγειώθηκε πριν λίγο. Οπότε τα παιδιά φτάσανε μετά από ένα πολύ κουραστικό τριήμερο στο Λονδίνο και είναι ξανά στις επάλξεις, έτσι, ωραία. Λοιπόν. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός σε λίγο. Ξεκινάει ο Ολυμπιακός, παίζει με την Μπουντούζνος. Κάτσε λίγο να δούμε τι άλλο έγινε στην Ευρωλίγκα. Κέρδισε η ΕΦΕΣ. Γιατί το είχα. Όχι, δεν το έχω εδώ. Ήταν μπροστά στο 35 επί της Μπασκόνια. Η ΕΦΕΣ, η οποία πηγαίνει μια χαρά με το δικό σου, τον Αταμάν. Τον ωραίο τύπο. Ωραίος. Κάτσε λίγο να ανοίξει. Ο Παναθηναϊκός είπαμε έχασε στην έδρα της Χίμκι. Τίποτα το καινούριο όσον αφορά την εικόνα του εκτός έδρας. Τώρα που έτσι μπήκα λίγο στα media. Λένε ότι κανείς δεν ξέρει τι τραβάει αυτός ο άνθρωπος και τώρα μιλάω για τον Πασκουάλ, ότι η μάνα του είναι στο νοσοκομείο. Έχει ένα θέμα σοβαρό, ναι.
εντάξει, τη μία λες κρίμα και το ένα και το άλλο, υγεία και αυτά πάνω απ' όλα. Απ' την άλλη λες γιατί είναι εκεί πέρα, γιατί χάνει. Είναι λίγο μπέρδεμα. Καλό είναι να μην σχολιάζεται κάτι παραπάνω. Ναι. Όταν μπαίνει θέμα υγείας και αυτά, κατάλαβες. Σωστά. Και επίσης τώρα λέμε ότι έλειπε ο Σβέντα από τη Χίμκη, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν είχε εύκολη εβδομάδα. Πέντε παίχτες είχαν το θέμα με την γαστρεντερίτιδα, δεν παίξανε στη Ρόδο. Ο Πασκουαλό την εβδομάδα έλειπε. Γιατί ναι, ήταν ναι. Στην Ισπανία. Από ό,τι διάβασα, ουσιαστικά σήμερα τα ξημερώματα από την Ισπανία έφτασε στη Μόσχα. Ναι, ναι. Οπότε και ο Παναθηναϊκός, τέλος πάντων, έχει διάφορα ελαφρυντικά. Okay, απλά επειδή εκτός έδρας δεν πήθη ναι, συνεχόμενα. Απ' την άλλη δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γίνεται, όταν χάνει, είναι ζήτημα. Είναι μεγάλο ζήτημα. Άμα δεν υπήρχαν τα άλλα, σου λέω, τα προβλήματα μέσα έξω, ήδη ο DPG θα είχε πάρει ναι, θέση. Και εγώ έτσι νομίζω. Εντάξει, τι να πεις. Τώρα θέμα υγείας είναι. Το δεύτερο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καν καλή ομάδα. Νομίζω ότι έχει αρκετά κενά στο ρόστερ του. Έχει, κρατάει με το ζόρι έναν κορμό ο οποίος πλέον δεν ισχύει για μένα. Είναι και ο Καλάφης λίγο ντεφορμέ αυτόν τον καιρό. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι ντεφορμέ. Είναι ότι δεν τραβάει κανείς άλλος και ναι. Σουτάρει. Ναι, ξεστή. Παραπάνω. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύστοχος. Ναι. Άρα έχει τρομερή επιρροή στο παιχνίδι του ναι. Ο Καλάθης. Δηλαδή, όταν ο Καλάθης είναι καλά, ο Παναθηναϊκός πετάει. Ναι. Έτσι. Όταν ο Καλάθης τώρα καλή ώρα, ας πούμε, που δεν έχει μια καλή περίοδο, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, η χρονιά έχει 70 παιχνίδια. Δεν μπορεί ο Καλάθης να πηγαίνει διαρκώς στα κόκκινα. Ναι. Μαζί του και ο Παναθηναϊκός κάθεται. Γιατί είναι γι' αυτό που λες εσύ που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν έχει άλλο πόλο. Δηλαδή, δεν ο Λάγκφορντ, ας πούμε, ναι. Που ήρθε για αυτή τη δουλειά, δεν βλέπω εγώ μέχρι τώρα να μπορεί να την κάνει. Χίλιες φορές θα κράταγε τον Τζέιμς, τον τρελό, τον παλαβό. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, τι ονειρική ομάδα θα είναι να είσαι στη Μακάμπη ναι. Και να έχεις έναν playmaker, έναν που να μην θέλει να σουτάρει mm-hmm. Και να έχεις δεξιά και αριστερά τον Τζέιμς και τον Λάγκφορντ. Ναι. Και δύο ψηλούς. Άζω, και αβαράν. Οι δύο ψηλοί νομίζω θα ήταν διακοσμητικοί, φίλε. Αυτό θα κάνανε αυτό, τη μια ρακέτα στην άλλη. Αυτό όμως είναι. Να σου πω κάτι, αυτό θέλουν στο Ισραήλ. Ναι. Και εκεί δεν πήγαινε ποτέ ο Σφερόπουλος. Ναι. Με αυτούς τους δύο. Okay. Αλλά να σου πω κάτι. Έτσι πως κάνανε τον μπάσκετ, δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Δεν υπάρχει τώρα. Έχει χαλάσει πολύ τον μπάσκετ. Χαλάσει. Άλλοι λένε ότι έγινε καλύτερο, άλλοι λένε ότι είναι χειρότερο. Αυτή την περίοδο, αυτή την πενταετία, από τότε που πήρε ο Ολυμπιακός το Χάιντς και βγήκε ένας παίχτης ο Χάιντς, πάλι ο Ιφκοβιτς άλλαξε την ιστορία του μπάσκετ. Από τη στιγμή που βγήκε ο Χάιντς και δεν μπορούσε κανένας να το μαρκάρει, κανείς δεν. Ρίξαν όλοι, επειδή το έκανε ο Ιφκοβιτς και πήρε και την δύο Ευρωλίγκες, μία Ευρωλίγκα αυτός, μία Μπαρτζόκας με την ίδια ομάδα, το οποίο ήταν, άρα σαν το πήρε ο Ιφκοβιτς. Όλοι το ρίξαν εκεί. Τελειώσαν οι δεινόσαυροι, οι ψηλοί οι παίχτες, οι πολύ ψηλοί οι παίχτες. Η μοναδική ομάδα που έχει ψηλό παίχτη είναι η Μπαρτσελόνα με τον Ντόμιτς. Και ο Παναθηναϊκός. Για κάποιο λόγο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Με τον Λάζο, με τον Παπαγιάννη, με τον δηλαδή όχι, που... δεν είναι ψηλή. Ο Παπαγιάννης τι. Πήγε να το κάνει, αλλά δεν βγήκε. Από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι. Από την ώρα που έκανε την πρώτη προπόνηση, πρώτα υπογράψανε και μετά ήρθε. Mm-hmm. Και έκανε προπόνηση και μόλις τον είδαν και λένε τελικά δεν κάνει. Άρα τζάμπα όλους. Τζάμπα 5 χρόνια συμβόλαιο. Καλά, θα φύγει, δεν θα φύγει και αυτός. Θα ζητήσει να φύγει, να πάει στο NBA, θα πάει G-Link, τώρα θα πάει εκεί. Θα πάει τώρα γύρω-γύρω θα πηγαίνει. Ολοκλήρωσε για να σου διαβάσω κάτι το οποίο θέλω να πω ότι μου έδωσε μια αφορμή σήμερα για κάτι. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό το μπάσκετ το ωραίο. Ή θα έχεις μια ομάδα με τον Σβέντ mm-hmm. και με τον Mike James και αυτούς που θα περιμένεις πώς θα ξυπνήσουν αυτό το πρωί. Ή θα έχεις μια άλλη ομάδα με το Χάιντ, δηλαδή με Νταστόν, με κοντά πεντάρια, να παίζουν πικερόλα, άμυνα και αυτά. Λοιπόν, οπότε δεν είναι ωραίο. Σου διαβάζω ναι. Τι είπε κάποιος και θα σου πω και ποιος το είπε. Λοιπόν, Quiz. Το παιχνίδι στο ζωγραφιστό έχει διαλυθεί. Ναι. Πρέπει να έχεις παίκτες ικανούς να διεισδύσουν, πρέπει να έχεις παίκτες ικανούς στις αλλαγές στην άμυνα, πρέπει να έχεις ψηλούς που θα μαρκάρουν κοντούς. Κυρίως όμως πρέπει να έχεις παίκτες που μπορούν να σουτάρουν από το τρίποντο. Αυτή την εποχή δίνουμε μεγάλη έμφαση στο τρίποντο, καθώς έχει αποδειχθεί από τις αναλύσεις σωστό. Τώρα πια κοιτάζουμε τα στατιστικά ενός αγώνα και το πρώτο πράγμα που προσέχουμε είναι τα τρίποντα. Αν έχεις βάλει και ο αντίπαλος όχι, τότε έχεις κερδίσει.
Δεν κοιτάζεις καν τα rebound, τα λάθη, τις επιστροφές στην άμυνα. Απλά δεν ενδιαφέρεσαι για αυτά. Τόσο μεγάλη είναι η επιρροή του τρυπόντου και αποδεικνύεται από το πώς παίζουν πλέον όλοι. Αυτό το είπε, φίλε μου. Περίμενε. Προπονητής. Ναι. Μεγάλος προπονητής. Ναι. Κάποιος που πρέπει να είναι πάνω από 65 χρονών. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δεν ξέρω αν είναι πιο μεγάλος. Δηλαδή ναι, δεν πρέπει να είναι πολλά χρόνια, αυτό θέλω να πω. Ναι. Και δεν του αρέσει προφανώς για να τα λέει έτσι. Mm-hmm. Και, είπε από... και μετά παρακάτω έλεγε ότι ναι. Εγώ το μισώ το τρίποντο εδώ και 20 χρόνια. αλλά ουσιαστικά εξήγησε ότι πλέον εκεί έχει πάει κατάσταση. Πού είναι. Αμερική. Ο Πόποβιτς. Έτσι. Ναι. Την έκανε τη δήλωση προχθές το βράδυ. Οι Spurs είναι στο 10-11, αν δεν κάνω λάθος. 10-12, κάπου εκεί. Στην, 10-11 είναι οι Spurs. Πλάκα κάνεις. Ναι, γιατί πλέον εντάξει δεν έχουν την ομάδα που είχαν. Ναι, okay. Δεν έχουν. Και είναι 28 στα τρίποντα. Από τις 30. Ναι. Να σου πω, ο Τόνι Πάρκερ παίζει. Πού παίζει, Νέο Ορλεάνι. Νέο Ορλεάνι. Αυτό γιατί έφυγε. Φίλο, νομίζω, δεν ξέρω. Ναι, πήρε... Δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να είχε ένα συμβόλο στους Spurs τώρα που να ήταν ξέρω εγώ, το χαμηλότερο, ξέρω να ήταν 5 εκατομμύρια και να πήγε στην Σάρλοτ για να πήρε 8. Ξέρω εγώ τι να σου πω, ρε φίλε. Για οικονομικό, βγήκε το είπε, το έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Για να φύγει, δεν φεύγεις έτσι από εκεί. Κοίταξε, ο Πάρκερ έχει ένα μεγάλο τραυματισμό. Ναι, τον είχε αφήσει... Τι τον είπε ο Πόποβιτς. Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί να μην. Υπάρχει 5 πρωταθλήματα μαζί. Μην ξεχνάς ότι και ο Λέοναρντ είχε θέμα τραυματισμό του και έφυγε από τους Spurs. Γιατί είχε θέματα με την διαχείρισή του και μετά. Και ο Πάρκερ έμεινε καμιά 7 μήνες έξω. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Απλά ο Λέοναρντ είχε θέμα με τους Spurs γενικότερο. Και έφυγε, πήγε στους Raptors. Δεν ξέρω αν έχει κανένα λόγο και ο Πάρκερ. Απλά και εμένα μου έκανε εντύπωση 35 τώρα ο Πάρκερ να φύγει από τους Spurs για να πάει στους άλλους για ένα χρόνο. Μα αυτό τώρα έχει πάνω από 100 εκατομμύρια. Δηλαδή να τα κάνει 103. Ναι. Δεν γίνεται. Άρα δεν είναι οικονομικό το θέμα. Να φύγει από τον Πόποβιτς, ο οποίος ο Πόπ ήταν ο μπαμπάς του, γιατί ήταν ο μπαμπάς του, πιο πολύ από τον Τζινόμπιλι, γιατί ο Playmaker είναι αλλιώς, πρέπει να τον έχει στο αγκαλιά όλη την ώρα, όχι τόσο πολύ, γιατί είναι και καβλιαράκος αυτός, δηλαδή έχει σφάξει πολύ πράγμα. Ναι. Συμπαίχτης εκεί Πόπ. Ξέρεις αυτό, ε. Ποιο? Ο Τόνι Πάρκερ χώρισε με τη γυναίκα του, την Εύα Λογκόρια. Αυτή από τις... Desperate Housewives, ναι. Ακριβώς, τα βλέπεις αυτά, όλα τα ξέρεις. Ναι, ναι. Ναι. Για πες. Τι ναι ρε, είναι δυνατόν. Γιατί ρε φίλε, Αμερικάνικη σειρά ήταν, πολύ ωραία ήταν, μέχρι ένα σημείο, μετά την έχασα, δεν ξέρω. Τέσσερις τέτοιες που... Ωραία ήταν. Και θέλανε έναν υδραυλικό. Κάτι είχε, που είχε κάτι μπλεγμένο σε ένα φόνο και κάτι τέτοια. Αυτός είχε έσφυγε την γυναίκα του Μπάρι. Περίμενε. Ήταν η Λογκόρια, ήταν η άλλη... Ο Τόνι Πάρκερ. Ναι. Είχε συμπαίκτη τον Μπάρι. Ο Μπάρι, ωραία, ο οποίος έχει πάρει διαγωνισμό τρυπώνων και... Ναι, 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 εντάξει, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Η ηλικία έχουμε αυτόν. Ναι, ναι. Έχουμε παίξει αντίπαλοι. Ναι. Και ο Τόνι Πάρκερ έσφυγε τη γυναίκα του. Και το είχε μηνύματα στο κινητό φωτογραφίες και έτσι το πήρε η Λογκόρια η κοντή εκεί πέρα με τον ωραίο κόλο. Ναι, ωραία. Ναι. Πήρε το κινητό, το πιν, τσακ τσακ, δεν έσβησε ο τελεμές τα Viber και τα Messenger αυτά. Πάρτα. Και χώρισαν, τον έφαγε κιόλας από την ομάδα, έφυγε από την ομάδα γιατί ναι. Τόνι Πάρκερ είναι... Ναι. Έτσι που λες. Έτσι που λες είπε τον Πόποβιτς φίλε, με αυτά που είπε. Ο Πόποβιτς έχει δίκιο, αλλά και εμένα ο γιος μου μου λέει... Λέω πίσω κάτω του παίξει στον κόσμο. Ποιο αν θες φανέρα και τέτοια να πάνε. Στέφαν Κάρι. Με Στέφαν Κάρι. Λέω αυτό τον κοντόλο. Αυτό το Pokémon. Πρώτον είδε το κούμπο έχουμε πάρει από όλα δηλαδή. Ναι. LeBron James, ρε φίλε, αυτό είναι ο καλύτερο. Ναι. Όχι, Στέφαν. Όχι, μου λέει Στέφαν Κάρι. Και μου λέει, αλλά πάμε να παίξουμε μπάσκετ, πάμε να παίξουμε και σταματάει στα 8 μέτρα. Το λέω, άμα τη φτάσει, το λέω, θα πάρω 10 κάμπις λέω στο γήπεδο. Άμα τη φτάσει, όχι να το βάλει, αν το βάλει, ό,τι θε. Ναι. Δεν την έφτανε, αλλά όλα τα παιδάκια αυτό κάνουν. Έτσι. Σταματά, με το που περνάνε το κέντρο, σταματάνε και την μπουμπουνάνε. Πότε λες θα έχουμε τετράποντο, σε πόσα χρόνια? Δεν αργεί, λέω εγώ. Δεν νομίζω να μπει. Κάνανε κάτι, τα είδες στα 3-on-3 που κάνει ο Ice Cube. Ναι. Έπαιζε ο Κόρη Μαγκέτη εκεί πέρα, ρε φίλε. Το θυμάσαι που πολύ παίζαν και ο Αμπντούλ Ραούφ. Ναι. Και ο Άιβερσον πήγαν δύο παιχνίδια. Μεταξύ ακόμα έτσι πώς είχε τότε στο. Και ο Αμπντούλ Ραούφ πιο εύστοχος είναι. Ναι. Ο Αμπντούλ Ραούφ που υπήρξε συμπαίκτη και στον Άρη ήταν ο Στεφ Κάρι τότε. Ναι, ναι, εκείνη τη εποχή. Εκείνη τη εποχή. Σακραμέντο έπαιζε. Όχι, ήταν Ντένβερ.
Denver. Έπαιξε και Sacramento. Νομίζω Sacramento έπαιξε. Και εκεί τον το ψιλοθυμάμαι εγώ λίγο. Αυτός έκανε τη βλακεία όταν. Τότε ήταν μουσουλμάνος. Ναι. Αλλά σκληρός μουσουλμάνος. Όχι ναι, ναι. Παντζηλί και αυτά. Μόνο τα ονόματα αλλάζουμε. Mm-hmm. Προσευχόταν. Είχαμε μείνει μαζί δωμάτιο. Το χαλάκι. Ξέρεις, σηκωνόταν 5,5 ώρα. Αλλά Χουακ Πάρ και τέτοια, ναι. Πολύ όμως, πολύ. Δεν ήταν, ξέρεις, δεν τον πειράζα, δεν τον ενοχλούσα, τίποτα, σεβασμός. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Φίλε, το pick and roll που έπαιζε αυτός. Τότε. Τότε. Mm-hmm. Και φαντάσου και στο NBA, mm-hmm. ακόμα πιο πολύ. Πρώτον είναι, ο Σακίλ, παίζαμε στο ίδιο κολέγιο με τον Σακίλ Ονίλ. Δεν κουνιόταν ο Σακίλ Ονίλ άμα δεν μίλαγε αυτός. Mm-hmm. Μιλάμε μια τέτοια, να φανταστείς, δηλαδή, τι είναι. Αυτός δεν σηκώθηκε στον εθνικό ύμνο που παίζουν, είχε τα χέρια στις τσέπες, νομίζω. Α, και από εκεί έγινε μετά. Ναι. Και ο Χαζός δεν ήταν αυτό, τον πήραν χαμπάρι, τον λένε μη βάζει τα χέρια στις τσέπες, λέει δεν με ενδιαφέρει ο εθνικός ύμνος, ξέρω εγώ της Αμερικής, ωραία, δεν, τον σέβουμε, ξέρεις, δεν προκάλεσε. Mm-hmm. Δεν έκανε σαν αυτόν τον Colin Kaepernick του NFL. Όχι, όχι. Δεν μπορούσαν να βρούνε φωτογραφία ή υλικό ότι είχε τα χέρια της. Γιατί σου λέω είμαι στο δωμάτιο και το ρώτησα. Δεν μπορεί να είσαι τόσο βλάκας, λέω 50 εκατομμύρια για να αρχίσει να παίξει τον Άρη. Δηλαδή τρέλα να είμαι τελείως. Ναι. Και μου λέει: έκανα το λάθος και το είπα. Λες σε ένα δημοσιογράφο. Ήρθε και μου είπε: επειδή μου έχει τα χέρια της τσέπες. Και τον άρχισα, ξέρεις, εγώ τον έλεγα για πώς να τον κάνω μουσουλμάνο. Mm-hmm. Αντί να καλύψω τον κόλο μου, ξέρεις, δηλαδή. Και μου λέει, μετά, όχι μου λέει, λέει με παρακολουθούσανε μετά σε κάθε παιχνίδι. Αυτό έγινε λέει μετά από καιρό, δηλαδή μετά από 2 μήνες. Και κάποια στιγμή, δεν ήταν ο δικός μου, απλώς είχα τα χέρια στις τσέπες κάπου, με τραβήξαν φωτογραφία και το είχαν. Δεν ήταν ο εθνικός ύμνος, δηλαδή μπορεί να ήταν, ξέρεις, καθότανε ναι. και το λένε στο χθεσινό παιχνίδι, αυτός είχε τα χέρια στις τσέπες στην ώρα του εθνικού ύμνου, να η φωτογραφία. Δεν ήταν το βίντεο, δεν ήταν. Καλά, και τότε δεν υπήρχαν τόσα μεγάλα, τόσα ναι, πολλά μέσα όπως τώρα. Ναι. Όχι, δεν υπήρχαν και 20 κάμερες. Ναι, αυτό σου λέω. Ούτε υπήρχε Instagram, ναι. Facebook, Twitter. Ναι, ναι, δεν υπήρχε. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κυκλοφορήσει οτιδήποτε. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος έχασε όλο το. Τον διώξαν, τιμωρήσαν, τον αποκλείσανε. Ξαφνικά. Στον Άρη, φίλε, όταν είχε έρθει, δεν είχε και ένα θέμα τραυματισμού. Κάτι είχε. Ή αυτός, όχι. Όταν, ήρθε στη μέση, αλλαγή, όχι αλλαγή, ξαφνικά εμφανίστηκε. Ναι. Δεν το πιστεύαμε. Ναι. Ας πούμε, εγώ που τον ήξερα από πριν, ήταν, αυτός είχε βάζει πινιντάρες. Ναι, 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 ναι. Τον θυμάμαι από βιντεοπαιχνίδι. Τότε ήταν στα τα πρώτα χρόνια του PlayStation, ωραία, και θυμάμαι το NBA Live, πώς λεγόταν, 97-98, Μαχμούντ Αμπντούντραουφ, τον θυμάμαι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω για το Σακραμέντο, γιατί νομίζω τότε το 97-98 ήταν το Σακραμέντο. Μπορεί, έτσι, πάντως, το θυμόμουν. Στους Nuggets ήτανε, mm-hmm. Είχε ένα τικ, χοντρό. Τι, πήγαινε λίγο τι, τα μάτια λίγο Parkinson, και ο λαιμός, ναι, σαν Parkinson. Ναι. Στα βίντεο, όποτε ήμασταν πάντα, καθόταν τελευταίος πίσω από τους ψηλούς, δηλαδή πάντα οι ψηλοί κάθονται πίσω στο βίντεο για να βλέπουνε, ναι. Καθώς καθόταν από πίσω. Ναι. Δεν οδηγούσε, δεν, μπορούσε mm-hmm. να, δεν μπορεί να οδηγήσει, γιατί έχει... Αστάθεια τέλος πάντων, ναι. Νεύρα, σπασίματα και τέτοια. Ναι. Α, είχε πολλά πράγματα αυτό το παλικάρι. Ναι. Ήταν καλό παλικάρι. Είμαστε στον Μπόρμιο με τον ΠΑΟΚ χρόνια πριν, όταν έγινε αυτό. Ναι. Και πάμε να παίξουμε με την ΕΦΕΣ. ΕΦΕΣ Πίλσεν. Και τον έχει πάρει. Η ΕΦΕΣ Πίλσεν. Πρέπει να μας έβαλε 50 πόντους. Την προετοιμασία. Δηλαδή, το χέρι όμως, φίλε, παρότι πήγαινε, όταν ήταν για το καλάθι, το έβρισκε. Μόνο ο λαιμός και το κεφάλι. Λαιμός κεφάλι, και άμα θυμάται κανένας να μας στείλει κανένα μήνυμα. Τίποτα. Το λέω, έλα πάμε βόλτα και τέτοια. Δεν έρχονταν τίποτα. Ξέρεις, ούτε έπινε, ούτε ναι. τα φαγητό του, αυτά. Τίποτα. Μινιατούρα, ούτε ένα 80. Ναι. Αλλά η μπάλα μέσα, ρε φίλε. Αυτό έμοιαζε. Αλλά το τέλειο σουτ. Αυτό πιστεύω έχει το τέλειο σουτ. Δηλαδή, σουτ στεφκάρι. Δηλαδή, ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Ίδιο ύψος, η μπάλα ακριβώς εκεί. Δηλαδή, και όταν έχανε κάποιο σουτ. Η μπάλα ήταν εκεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, λες, με ξέρασε η μπασκέτα. Ναι, ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Κάποιες φορές πρέπει να είναι ανοιχτό το κόκκινο λαμπάκι. Όχι, στα όχι, απαγορεύεται. Ώστε να περνάνε αυτά τα οποία λέμε, που δεν λέγονται στον αέρα δυστυχώς. Είναι μηνύσιμα γι' αυτό. Ναι, ναι, είναι αυτό. Μηνύσιμα. Όχι τίποτα άλλο. Όχι, δεν θέλουμε να σταθούμε. Όχι, δεν τρεπόμαστε. Ναι. Δεν τρεπόμαστε κιόλας. Ναι.
Απλά είναι κάποια που δεν λέγονται στον αέρα για άλλους λόγους. Εντάξει. Τι μήνυση, αυτό δεν είναι μήνυση για μέσα. Βέβαια. Συκοφαντική δυσφήμιση. Πω. Ναι. Αγραβάνης τι έγινε. Ο Ολυμπιακός χάνει 17-18 από την Μπουντουτσνούστ. Λίγος κόσμος στο στάδιο ρίσκει φιλές, εντάξει, αναμενόμενα. Η Μπουντουτσνούστ θεωρητικά είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες φέτος και έτσι σε κάτι προηγούμενη γνωστική πάντως. Ναι. Στο Μαυροβούνιο και στο παιχνίδι που κέρδισε την Μπασκόνια έκανε και ρεκόρ Ευρωλίγκα στα τρίποντα. Έβαλε 19-21 έβαλε σχεδόν το παιχνίδι. 21 μάλλον γιατί 19. Ναι, ναι. Ρεκόρ all time έτσι στην Ευρωλίγκα. Ναι. Τα έβαζαν και εξαπλωμένα τα παιδιά εκεί πέρα. Του Τζίκιτς αυτής της τεράστιας μορφής που είναι προπονητής στην Μπουντουτσνούστ. Τεράστια μορφή. Δεν τεράστια κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να σου πω, ναι, ρε παιδί μου, πόσοι υπάρχουν Σέρβοι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Πόσοι ναι. Έτσι, οι Σέρβοι, Μαυροβούνιοι, Ιουγκοσλάβοι, γενικά όλοι οι Κροάτες, δηλαδή έχουν άπειρους προπονητές. Ναι, ναι. Και όλοι τους ξέρουν όλους. Ενώ η Ελλάδα δεν έχει, ρε φίλε. Η Ελλάδα έχει 25 προπονητές. Ναι. Ναι, να σου πω κάτι με βάση αυτό που λέγαμε και πριν για το Σφαιρόπουλο. Πλέον είμαστε και εμείς, ρε φίλε, σχολή που εξάγει. Ναι, βέβαια. Έτσι. Εγώ έχω κάνει τρελή δήλωση. Mm-hmm. Δήλωση. Συνέντευξή μου στη Νόβα που είχα πάει καλεσμένος πριν 3-4 χρόνια. Mm-hmm. Ήταν τότε που κατσικάρισες. Ήταν στην Μπιλμπάο. Mm-hmm. Πριν ακόμα κερδίσει την Μπαρτσελώνα που πήγε τελικό. Ξέρεις, πριν ακόμα αυτά. Τώρα 4-5 χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς. Και τους είπα, έτσι που μιλάγαμε, λέω, παλιά, δηλαδή τη δικιά μας τη γενιά, δεν υπήρχαν προπονητές. Ήταν οι παίκτες πολύ καλοί, ενώ δεν υπήρχαν προπονητές, δηλαδή με γνώσεις, με εμπειρίες, ήταν ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης δεν άφησε κανέναν άλλον να εξελιχθεί, γιατί εκτός από ομάδες, παίκτες, έτρωγε και προπονητές. Δηλαδή πήγαινε και έλεγε όσο θα έρθω προπονητής εδώ πέρα, μην πάρεις αυτόν, μην πάρεις εκείνον. Δηλαδή είχαν άπειρα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε δηλαδή αυτοί που είναι πολύ μέσα, που έχουν ακούσει και που οτιδήποτε. Δεν έχει βοηθό προπονητή που το λέγανε Γιάννη Ιωαννίδρε. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή. Σωστά. Σε έπαιρνε τηλέφωνο. Ο Ολλανδός ήταν αυτός. Ο Ντάτς. Ναι. Σε έπαιρνε τηλέφωνο, σε έλεγε ο Ιωαννίδης. Έλα, θα σε πάρω του χρόνου, πάρει 200 εκατομμύρια, αυτό θα παίζει εκείνο. Έπαιρνε άλλον. Πήγαινε εσύ, του λέει, κότσε, μου είπε. Α, δεν σε πήρα εγώ. Ο άλλο σου λέει, ο βοηθό μου ήταν. Πού ξέρω, μαλάκα αυτό τι λέει. Δεν μιλάμε επιστήμη. Τέλο πάντων, και είχα πει εκεί στο Συρίο και στο Παπαδογιάννη και στα παιδιά εκεί πέρα που είναι στην Νόβα ότι πλέον οι παίχτε. Δεν έχουμε τόσο καλού παίχτε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολύ καλού προπονητέ Έλληνε. Ξέρεις, και ήταν τότε η αλλαγή, ήταν τότε ο Μπαρτζόκας που πήγε κάτι να κάνει, ο Σφαιρόπουλος κάτι να κάνει, δηλαδή τότε που άρχισαν να φεύγουν οι πολλοί mm-hmm. οι ξένοι προπονητές και το άσχημο είναι ότι συνεχίζεται αυτό, δηλαδή δεν έχουμε καλούς Έλληνες παίχτες τώρα, έχουμε πολύ καλύτερους προπονητές αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω ότι οι προπονητές αυτοί, δηλαδή ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, ο Μπαρτζόκας δεν ήρθε ξαφνικά και πήγε στον Ολυμπιακό. Όχι. Το Μαρούσι, μια διαδικασία. Από παντού. Ο από Σφαιρόπουλος που λέμε. Τοπικές κατηγορίες. Επίσης και αυτός ξεκίνησε από χαμηλά. Εγώ το Σφαιρόπουλο τον θυμάμαι σχολικό πρωτάθλημα ναι. που έπαιζα εγώ. Παίζαμε τελικό της μιας περιφέρειας, ήταν η Δύση και η Ανατολή, υποτίθεται και τότε. Ναι, ναι. Και από τη μία πλευρά του Αριστοτέλειο και Μαντουλής και από την άλλη ήμασταν εμείς. Εμείς εκείνη τη χρονιά στο χώρο είχαμε μια καλή φουρνιά 4-5 που νιώθαμε. Ωραία και κερδίσαμε 2-3 ομάδες και φτάσαμε στο τελικό. Ωραία. Στο τελικό της δυτικής περιφέρειας. Παίζαμε με το αθλητικό σχολείο του Ευόσμου. Ο Ζάρας μας έχει ρημάξει. Παίζει στο αθλητικό σχολείο του Ευόσμου. Τα βάζει ξαπλωμένος από παντού. Το παίξαμε το παιχνίδι. Ναι. Αλλά στο τέλος χάσαμε. Δεν είχαμε τον Ζάρα με το πιο ψηλό από όλους μας. Τα βάζε όλα. Okay. Σιγά, τι είναι ο Ζάρας, ούτε 1,90 δεν είναι. Τότε, ναι, ναι. Εμείς όμως ήμασταν στο χώρο, δεν ήμασταν τίποτα ψηλά παιδιά. Εντάξει, σου λέω. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι το Αριστοτέλειο έχει κερδίσει το Μαντουλίδη. Είναι γυμναστής το Αριστοτέλειο ο Σφαιρόπουλος και έχει έρθει με. Πες το. Με χαρτιά, ρε παιδί μου, για να κάνει scouting στο Αριστοτέλειο που θα έπαιζε τώρα με ποιον, ας πούμε, έτσι. Σου λέω τώρα παράδειγμα για τότε. Όλοι αυτοί περάσαμε μια διαδικασία παραγωγική που δεν ήταν ξαφνικά ήρθες και πήγες εδώ. Έτσι. Δουλέψανε, φάγανε. Δουλέψανε, τους βοήθησε πολύ, τους βοήθησε πολύ η τεχνολογία. Ναι, σωστά. Γιατί τον αθλητή δεν τον βοηθάει η τεχνολογία. Ναι. Τον προπονητή βοηθάει η τεχνολογία. Εγώ νομίζω σε αυτό το κομμάτι που λες, είμαστε πλέον πολύ καλοί και στο κομμάτι των βοηθών. Προπονητών και των επιτελείων, νομίζω ότι και εκεί έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βλέπεις ότι παντού είναι Έλληνες. Mm-hmm.
Δηλαδή, και δεν είναι το μέσον. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας είχε τον, τον Μποζίκα. Mm-hmm. Μποζίκας ήταν ένας παίχτης, κοντός χοντρός, παίχτης που έβαζε 10 τρίποντα. Ναι. Έπαιζε α1 το παιδί αυτό και όλες τις κατηγορίες, β, γ, δηλαδή ήταν, εντάξει, όχι τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν τριποντέρ. Ξαφνικά αυτός είναι βοηθός προπονητή του Μπαρτζόκα πριν την Μπαρτσελώνα. Mm-hmm. Πού ήταν ο Μπαρτζόκας? Στην Λοκομοτίβ, στην Κουπάν. Εκεί πέρα, τον πήρε στην Μπαρτσελώνα. Τώρα δεν ξέρω αν τον έχει, δεν το κοίταξα, δεν το, mm-hmm. τώρα που το βλέπαμε δεν τον είδα εκεί στον πάγκο, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω όμως τι δουλειά έχει κάνει. Ναι. Βγαίνει, μιλάει, πηγαίνει σε σεμινάρια. Δεν μιλήσει ο Μπουζίκας. Πλάκα, ο Μπουζίκας, όχι τον αφήναμε. Σηκώνω μόνο το χέρι. Δεν χρειάζεται να παίξαμε. Απλώ ήταν και κοντό και χοντρούλη έτσι. Ναι. Δεν τον μάρκαρε. Αλλά με τον άφησε και σε σκότωνε. Mm-hmm. Με τα τρίποντα. Mm-hmm. Όχι, έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ δυνατή. Η παρουσία του Κατσικάρη στο NBA. Οκ, ως βοηθός, αλλά είναι κάτι το οποίο πριν κάποια χρόνια δεν μπορούσαμε καν να το σκεφτούμε. Ναι, ο Κατσικάρης για μένα δεν είναι. Το πήγε αλλιώς ο Κατσικάρης, το πήγε σε καριόλο στυλ. Mm-hmm. Δηλαδή, έχει φτιάξει ένα image το σώμα του. Το... Συμφωνώ. Η γλώσσα του σώματος, τι ρούχα θα φορέσει, το σοφιστικέ του γυαλί, το. Ξέρεις, το πουκάμισο, το. Έχει το μέλι και η τηγανή τα λίγο λείπει. Ναι. Οκ. Okay. Γιατί... Αν και βέβαια εντάξει, στην Ισπανία δεν μπορείς να πεις ότι δεν έκανε καριέρα. Κοίταξε, είναι έξυπνος. Ναι. Δεν είναι προπονητής, είναι έξυπνος. Είναι καλός μάνατζερ. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς είναι στην Αγγλία οι προπονητές ποδοσφαίρου που είναι μάνατζερ. Ναι. Που πρώτα είναι μάνατζερ και μετά είναι στη τακτική και στην τεχνική της κάθε ομάδος. Αυτό έχει κάνει. Δηλαδή, έχει πάντα 5-6 βοηθούς. Mm-hmm. Σε κάθε time out. Σε κάθε προπόνηση συζητάει όλοι, πείτε τη γνώμη σας, έχετε 3 δευτερόλεπτα ο καθένας. Mm-hmm. Το οποίο γίνεται. Δηλαδή, άμα το δεις, πρέπει να είσαι εκεί που να το δεις, γιατί από την τηλεόραση δεν φαίνεται αυτό. Γιατί ξέρεις, ναι. Ο σκηνοθέτης μία από εδώ, μία από εκεί. Άμα το προσέξεις, στη σχολή προπονητών που ήρθε, τον κάναμε διάφορες ερωτήσεις, τον πιάσαμε αδιάβαστο πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ήταν, έλεγε, ας πούμε, σε κάνεις μία ερώτηση κάποιος, την έκανε και το λέει, δηλαδή, 3 λεπτά, επειδή δεν μπαίνει καλά, δεν μπορεί να βάζει καλά. Τι κάνεις, ας πούμε. Κολλάς ένα σύστημα. Δηλαδή, λες να παίξουμε 10 φορές το 3. Mm-hmm. Ή κάθε επίθεση αλλάζει σύστημα. Ή κάθε. Ξέρεις, κάτι να λέει αυτός ότι ξέρεις λίγο πολιτική. Δώσε την μπάλα στον πιο ακριβώς σας παίχτη. Όπα. Τι έγινε εδώ. Κάτσε ρε, coach. Ναι. Δεν είναι το τελευταίο σου να πεις. Να έχει την ευθύνη ο αυτός που παίρνει τα πιο πολλά λεφτά. Ναι. Στον καλύτερο μου παίχτη, ποιος είναι ζεστός. Εμείς περιμέναμε να δούμε κολλάς, δηλαδή και η απορία όλων μας ήταν κολλάς, παίζεις το ίδιο σύστημα 5 φορές στην επίθεση. Δηλαδή το ίδιο 5, πάλι το 3, το 3, το 3, το, την πουτάνα θα μπει. Ναι. Ή ναι. Αλλάζεις κάθε. Γιατί ξέρεις, αυτή είναι η συζήτηση. Και αν θα κάνεις φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα ή όχι. Αυτές οι δύο συζητήσεις είναι στο μπάσκετ, ναι. Που δεν υπάρχουν απάντηση. Ναι. Καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Ό,τι νομίζει και ότι βγαίνει εκείνη την ώρα ουσιαστικά. Είναι κατάλαβες και αυτός δεν μας έδωσε και μια σαφή απάντηση. Ότι κοίταξε, εγώ ας πούμε κάνω αυτό και αυτό. Τώρα τι ήθελε να κρύψει, μην παίξουμε αντίπαλοι και τον κάνουμε του αυτό το χουνέρι. Ναι. Ναι. Αλλά το έχει δουλέψει αλλιώς. Και κοίτα που έφτασε ο Κατσικάρης, ήρθε στον Άρη, κλωτσιδών έφυγε. Έτσι δεν είναι. Ήρθε στην Εθνική, απέτυχε. Πήγε στη Ρωσία, απέτυχε. Μόνο στην Ισπανία, απέτυχε. Και μετά πήγε στο NBA. Δεν το λες και τον βοηθάει. Είναι εκεί όμως, φίλε. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο οποίος θα πάει στο NBA κάποια στιγμή ως προπονητής θα είναι ο Ιτούδης. Κι εγώ. Έτσι νομίζω. Είναι ο Ιτούδης γιατί τον παίρνει και ηλικιακά. Ναι. Ναι. Κατάλαβες. Έτσι νομίζω. Αυτός που να είναι γεννηθεί στο 70-71. Δηλαδή είναι ούτε καν 50. Πήγε προπονητής NBA, ρε φίλε, ο Κοκόσκοφας. Θα μου πεις αυτός ήταν εκεί για αρκετά χρόνια. Ήταν και αρκετά χρόνια βοηθός προπονητών, οκ, okay, στο NBA. Ο Μεσίνα περίμενα κάποια στιγμή να γίνει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει, θα ρε φίλε, γίνει. Αργά ή γρήγορα, όχι λες, Δεν θα γίνει γιατί θα είναι μια ζωή ο υπεύθυνος για την επίθεση. Ή μια ζωή υπεύθυνος, ναι, για την άμυνα, γιατί, ναι, ξέρεις, κατάλω. Έχουν κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα θα φύγει ο Πόποβιτς, αντί φέτος θα φύγει του χρόνου. Τώρα χωρίς ομάδα.
Μπορεί να γίνει πρόεδρος, κατάλαβε, κάτι άλλο δεν θα ήθελα να ρωτήσω λίγο κάτι. Άμα έχεις ένα team, εντάξει, γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Συνήθως το team που υπάρχει στην Ευρώπη, το προπονητικό, είναι ένας, αν δεν κάνω λάθος, που ασχολείται με το scouting, έτσι, ή δύο. Να το πούμε έτσι πλέον. Που είναι πολλά τα παιχνίδια. Ένα είναι ουσιαστικά αυτό ο οποίο προετοιμάζει κάθε φορά τα βίντεο. Αυτό είναι ο. Ναι, που είναι ο κουμπιουτεράκια. Ναι, οκ. Okay. Έτσι το λένε, δεν το λένε καν βοηθό. Δηλαδή το team του προπονητή συνήθω αποτελείται από 3-4 έτσι πάνω κάτω. Ναι. Έτσι. Στο ένας NBA. Και δύο βαθίους, ναι, στο βαθίους. NBA ο coach, ναι. Ο head coach, ρε φίλε. Ναι. Ωραία. Πλην τη δουλειά στο παιχνίδι του coaching. Ναι. Που πάλι έχει βοήθεια. Ναι. Στο κομμάτι της προπόνησης τι ακριβώς κάνει? Τίποτα δεν κάνει, γιατί έζησα και αυτή την εμπειρία, έστω και μικρή, για ένα μήνα. Ήμουνα στο Toronto Raptors, ο οποίος προπονητής ήταν ο Lenny Wilkins. Mm-hmm. Ναι. Αυτός ο θρύλος, δηλαδή ο πρώτος που έχει φτάσει στις 1000 νίκες στο NBA, Hall of Fame και σπουδαίος, εντάξει, το τι άλλο λέμε τώρα, δηλαδή από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Ερχόταν με τα μπαστούνια του γκολφ. το ζέστημα. Αυτοί έχουν κάτι άλλο στο NBA. Δηλαδή, πρώτον, πρέπει να είσαι γυμνασμένος από μόνος σου. Mm-hmm. Δεύτερον, όσοι παίξανε πάνω από 13 λεπτά, όχι, πάνω από 16 λεπτά τον αγώνα, δεν κουνιούνται. Δεν κάνουν προπόνηση. Αυτοί που έχουν μέσο όρο κάτω από 16 λεπτά, τους σκίζουν στην προπόνηση. Δηλαδή, ποδήλατο, βάρη, χιλιάδες σούτ, ασκήσεις, σπριντ, βάρη πάλι. Τότε εμφανιστήκαν και οι μπάλες, οι Madison Ball, οι βαριές οι μπάλες, κάτι ασκήσεις και μετά κάτι χοντρές μπάλες, ξέρεις, αυτές που κάνουν τραμπάλα. Αυτό, δηλαδή οι μισοί παίκτες που δεν παίζουν πολύ, κάνουν τρελή προπόνηση. Ναι. Γιατί έχει τρεις βοηθούς, το scouting δεν είναι προπονητές στο NBA. Το scouting είναι εταιρείες. Πληρώνεις μια εταιρεία και σου φέρνουν το CD. Τώρα είναι το USB. Okay. Μπαπ, έτοιμο. Έτσι είναι. Στην Αμερική είναι ο πρώτος προπονητής, ο οποίος είναι αυτός που βλέπεις ο όρθιος εκεί πέρα την ώρα του αγώνα. Είναι ο coach. Είναι εκείνη τη στιγμή ο coach. Δηλαδή, ποιο θα βγάλω, ποιο θα βάλω. Τίποτα άλλο. Την άμυνα την έχει ένας προπονητής, ο οποίος είναι συνήθως 70 χρονών. Την επίθεση την έχει ένας άλλος που είναι 72 χρονών. Ναι. Πάντα είναι οι παππούδες που έχουν ζήσει, ας πούμε, τα πάντα. Και ξέρεις τι γίνεται. Είναι με το λεπτό. Δηλαδή, θέλει 10 δευτερόλεπτα, χάνεις με 2 πόντους. 1972, είχα παίξει ένα παιχνίδι στο κολέγιο Kansas City, Kentucky State. Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή τα έχουν ζήσει τόσο πολύ, τα έχουν ξαναζήσει όλα. Ναι. Λένε, θα κάνουμε αυτό. Δηλαδή, θα σουτάρουμε από το τρίποντο, από τη γωνία, γιατί το 1972 έγινε αυτό. Κερδίζεις 2 πόντους. Τι θα παίξουμε? Πάλι. Αυτό. Επειδή έχουν ξαναγίνει σχεδόν τα πάντα. Ναι. Τι, εννοείται έχουν γίνει τα πάντα. Αυτοί τα θυμούνται. Δηλαδή, τι να σου πω. Θα παίξουμε αυτό. Κερδίζεις με 10 πόντους. Έχεις δει προπονητές με χαρτάκια? Ο πρώτος που είχε χαρτάκι στην Ελλάδα ήταν ο Σκάιλς, ο Σκοτ Σκάιλς. Την ώρα που, δηλαδή, έβλεπε ποιο λεπτό είναι, πόσο είναι. Δηλαδή, το είχε γραμμένο, ήξερε, ας πούμε, και επειδή ήταν νέος προπονητής, λέει θα κάνω αυτό. Δηλαδή, είχε έλεγχο όλο το. Ναι. Απλώς το NBA έχει πέντε άτομα. Ναι, ναι, γιατί έχει πέντε άτομα αυτοί και τους λένε τι κάνουν. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι είναι το NBA. Κάδα πήγαμε τις ιστορίες μας σήμερα. Εδώ με Γιάννη Γιαννούλη. Ωραία ήταν. Ωραίο είναι αυτό το δίωρο κάθε φορά. Ωραία. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος εδώ πέρα ο άλλος σε βάζει τέτοιες ιστορίες. Σίγουρα θα ξεκινήσει και θα ξεκινά τα δικά του κάθε φορά να κάνει σύγκριση του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου και όλα αυτά. Το οποίο δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με τίποτα, ναι. Δεν βγαίνει. Επιμένει, δεν βγαίνει. Λοιπόν, 32-26 στα ξεκινήματα δεύτερη περίοδου Ολυμπιακός με την Μπούντεσλίγκα. Είπαμε ότι η Εθνική νίκησε με 82-74, με 92-84 από τη Γερμανία. Παναθηναϊκός έχασε τα σημερινά παιχνίδια και η Ευρωλίγκα έχει ακόμα το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στις 10 είναι το Τζάμπολ σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αναμενόμενα τουλάχιστον ωραίο παιχνίδι, το Μπαρτσελόνα Φενέρμπαχτσε. Πέσει εναντίον ο Μπράντοβιτς το 2018. Πέσει εναντίον ο Μπράντοβιτς το 2008. Πέσει εναντίον ο Μπράντοβιτς το 1998. Πέσει εναντίον ο Μπράντοβιτς το 1988. Δεν αλλάζουν αυτά. Εντάξει. Πέσει θεός, ρε. Ναι. Θεός. Οι ίδιοι. Οκ, η Μπαρτσελόνα είναι καλή φέτος. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
Και αυτό να μένει να είναι ωραίο παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα, ξέρεις τι έχω δει τα τελευταία χρόνια. Δεν πετυχαίνει οι Αμερικάνους καλούς. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Ότι εντάξει, φέτος και καλά έχει ξεκινήσει. Ναι, φέτος καλά. Και εκτός ότι έχει κάνει νίκες, παίζει και καλά στο ξεκίνημα. Εγώ να πω ότι με τον Πέσης δεν το περίμενα. Πίστευα δηλαδή ότι πάλι θα είναι σε φάση να ψάχνει προπονητή, αλλά εντάξει, η εμπειρία του τουλάχιστον σε πρώτη φάση είναι σημαντική. Okay. Πήρε και το Πάγκος που έκανε πέρσι παπάδες της Αλγκύρης. Ναι. Έχει καλή ομάδα. Έχει καλή και είναι καλή γεμάτη. Ομάδα, αλλά και γεμάτη. Ότι τόσα χρόνια ας πούμε, που δεν ήταν καλή, ήταν άτυχη. Εντάξει, όταν πήγε ο Μπαρτζόκας, δεν τραυματιστήκαν τώρα έξι άτομα, ναι. Δεν γίνονται αυτά. Ναι. Εντάξει, και ο Μπαρτζόκας, φίλε, είχε πάει μετά τον Πασκουάλ που ήταν εκεί 8 χρόνια. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε. Τον Πασκουάλ το θυμάμαι, φίλε, όταν ήμουν στην Κάχα Σαν Φερνάντο. Mm-hmm. Μάλλον πρέπει να έκανε το σκάουτινγκ τότε αυτό. Τώρα σου μιλάω το 2004. Αρχές του 2000, ναι, εκεί, αρχές της ήτανε, δεκαετίας. Ναι, και που ήταν, ξέρεις, ένας τσουχούντος. Ναι, ναι. Ήτανε, δηλαδή, τον έβλεπες, ναι, δηλαδή, το θυμάμαι από τότε. Και έκανε το σκάουτινγκ, έκανε τότε. Ναι. Και επειδή ήταν ο Σάβιτς, general manager εκεί πέρα, μιλήσαμε λίγο, ξέρεις, ερχόταν και τον ζάλιζε τον Σάβιτς και τον... Γι' αυτό το θυμάμαι, επειδή τον έδιωχνε ο Σάβιτς, φύγει από δάση με τώρα. Ναι. Αλλά εντάξει. Ναι. Βλέπεις, στην Ισπανία όμως, ο Πασκουάλ ήταν τρίτος βοηθός εκεί, έκανε το σκάουτινγκ, δεύτερος βοηθός, πρώτος προπονητής. Πρώτος προπονητής, 8 χρόνια πρώτος προπονητής, στην Μπαρτσελόνα, έτσι. Στην Μπαρτσελόνα που κάτι ξέρεις. Εντάξει. Βλέπουμε τι έγινε μετά που έφυγε. Γιατί έτσι, όταν οι προπονητές κάθονται πολλά χρόνια. Στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ δεν κάνει κουμάντο το μπασκετικό ποδοσφαιρικό. Ξέρω, κάνει το ποδοσφαιρό. Ναι. Αυτό ναι. Το ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά από το, από τον ντουέτο το σημερινό, το εναλλακτικό. Εδώ μαζί με Γιάννη Γιαννούλη. Ωραία, περάσαμε. Ακολουθεί Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντρούλινγκ εδώ μέχρι και τις 12. Δευτέρα δεν θα έχει ντουέτο, έτσι κι αλλιώς γιατί έχει Λαμία ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα, αν θα μου έρθει μια ειδοποίηση την Πέμπτη πάλι τίποτα τέτοιο, δεν ξέρω. Δεν το νομίζω, αλλά εγώ ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Έρχομαι ποτέ για εκπομπή. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό σας βράδυ. Και καλή βάρδια στους φίλους μας τους ταξιτζίδες. Ωραίος. Γιατί τους ξεχάσαμε την προηγούμενη φορά και με βάλαν χέρι. Ναι. Καλή βάρδια, μάγκες. Εντάξει.